η οποία έχει τον τίτλο «Εθνικές συμμαχίες και αλλαγή πολιτικών στην αντιμετώπιση των καταγμάτων εφραστότητος». Μαζί μου στο Προεδρείο θα είναι πάλι ο κύριος Λιονής. Ήθελα εδώ να πω πριν ξεκινήσουμε ότι αυτή είναι πραγματικά η καρδιά του FFN. Το FFN δεν είναι επιστημονική ομάδα, δεν είναι ένα επιστημονικό επαγγελματικό σωματείο, όπως τονίστηκε και από τον κύριο Τοσουνίδη το πρωί, αλλά είναι ένα δίκτυο. Και υπάρχει θέση και για τις υποστημονικές εταιρείες, αλλά και για τα συγκεκριμένα άτομα, αλλά και για τους συλλόγους των ασθενών, οι οποίοι θα κληθούν και αυτοί να έχουν λόγο. Εκείνο που θα ήθελα λιγάκι να πω στον τίτλο είναι το ότι έχουμε μεταφράσει επακριβώς τον τίτλο όπως φαίνεται στο Global FFN, αλλαγή πολιτικών. Εγώ, αν θα ήθελα όμως να μεταφέρω τον όρο σαν αλλαγή πολιτικών, θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο σωστός στα ελληνικά, αλλά είναι αλλαγή νοοτροπίας. Και η αλλαγή νοοτροπίας αφορά όλους μας. Δεν αφορά μόνο τους πολιτικούς. Και το να περιμένουμε να γίνουν πράγματα μόνο από κάποιον άλλον ή από τους πολιτικούς, νομίζω ότι είναι ένας τρόπος να χάνουμε το χρόνο μας. Εάν κάποιος θέλει να αλλάξει τον κόσμο, όπως λένε πολύ σοφοί άνθρωποι, πρέπει να ξεκινήσει από κάτι απλούστερο, να αλλάξει τον εαυτό του. Επομένως, σαν τίτλο της συνεδρίας, αν συμφωνείτε, θα έλεγα «Αλλαγή νοοτροπίας για όλους». Συμπεριλαμβανομένο βεβαίως και των πολιτικών και των ασθενών, αλλά και των επαγγελματιών υγείας. Για να μην καθυστερούμε περισσότερο, θα παρακαλέσω τον πρώτο μας ομιλητή, τον κύριο Λιονή, να μας μιλήσει για το μοντέλο της ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ίσως θα μου επιτρέψετε, επειδή έχετε και έχουμε καλέσει και μας θυμάμαι την παρουσία του κύριος Πνευματικός, μήπως θα θέλατε να δώσουμε το λόγο να μιλήσει τώρα και να... δεν ξέρω. Έχουμε προσυνεννοηθεί να σχολιάσει στο τέλος μαζί με την κυρία Τσεκούρα. Είναι η έκπληξη, λοιπόν, που μας λέγατε. Έκπληξη, ναι. Η έκπληξη, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε και εσάς και τον κύριο Πνευματικό, γιατί μας τιμάμε την παρουσία του και οπότε θα ζητήσουμε την επίοικία του. Λοιπόν, κοιτάτε, επειδή προηγουμένως μίλησα και δεν θα επαναλάβω τις ίδιες τα ίδια διαφάνειες, θα προσπαθήσω πολύ σύντομα μέσα σε 3 λεπτά να μιλήσω για αυτή την αναγκαιότητα της οικοδόμησης μιας συμμαχίας, που είναι αλήθεια ότι ακούγεται στην... δεν ξέρω αν το βλέπετε. Υπάρχει... έχω μια δυσκολία να τη βρω. Θέλετε να προχωρήσετε στον επόμενο και να ξεκινήσω μετά αμέσως μετά τον κύριο Γαλιατσάτο, να μην καθυστερήσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο δεύτερος ομιλητής μας είναι ο κύριος Παναγής Γαλιατσάτος. Ο κύριος Γαλιατσάτος είναι επίκουρος καθηγητής εντατικής θεραπείας και είναι πνευμονολόγος στο νοσοκομείο John Hopkins και έχει αναπτύξει ένα πολύ ενδιαφέρον μοντέλο ολοκληρωμένης θεραπείας σε ασθενείς που πάσχουν από χρόνια νοσήματα. Και το παρουσιάσμα αυτό που εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι δεν ταιριάζει πάρα πολύ με το δικό μας αντικείμενο, όμως η μεθοδολογία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και όπως υπόθηκε και προηγουμένως, για όλα τα χρόνια νοσήματα υπάρχει ανάγκη ολοκληρωμένης αντιμετώπισης και τα μοντέλα, οι μεθοδολογίες είναι λίγο πολύ ίδιες. Θα ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Γαλιατσάτο, τώρα έχει μια βιντεοσκοπημένη παρουσίαση και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε. Γεια σας. My name is Dr. Panagis Galiatsatos, and I am an assistant professor at the Johns Hopkins School of Medicine and a pulmonary and critical care doctor. I'm also the co-director
of a transformative medical intervention known as medicine for the greater good. Now, over the next several minutes, I will discuss with you what we do here with Medicine for the Greater Good and how it can ultimately continue to transform health systems, communities, and the overall practice of medicine. Now, I say this because when I began my own training, I was always taught two things. Two things were pivotal to the identity of a physician. One is knowing the science, right? That's what defines our field to some extent, is understanding the biological basis of health and the genesis of disease. And being able to understand that allows us the ability to work with our patients to get them back to a place of equilibrium, a place of homeostasis that for them is their own health. So knowing the science, and then also knowing the patients. While I discussed that the science provides our identity to some extent, truly the patients 100% provide us with the purpose of medicine. So science fields the identity, our patients field our purpose. Because if it was not for them, then we wouldn't practice. And so by knowing the patient, the emphasis there is understanding what health means to them and how medicine can get them to that basis. We discussed that the science can help teach us how to get someone back to their equilibrium, but that balance, that basis, that baseline, that's established by the patient. Fixing a disease without a patient truly back to their own baseline sometimes is done without any merit and one that feels many of us very much dissatisfied. So the patients, knowing the patients, what's important to them, what's their priority, will always dictate how we implement and manage their diseases. Now, with Medicine for the Greater Good, we offer a third component, knowing the community. The emphasis there, while science gives us an identity and patients give us a purpose, working with a community and knowing the community helps reaffirm medicine as a public trust, right? In order to have a trust in the populations we serve, it can only happen if we engage with them outside of the clinical and hospital walls. And more importantly, working with the community is important because that's when you begin to see medicine does not mean health. Health is much more than that. Health can mean having a job, having a family, having friends, having a sense of purpose within your own community. And that community helps define that purpose. So I say this because there's many things in medicine that are out of our control, right? We wish patients to have better heart health, but that's hard to do if the only foods they have are those high in sodium, high in sugars, and so forth. So even with the best medications and the best biological thinking, the community will dictate how the health gets promoted and how disease to some extent are either prevented or exacerbated. So in Medicine for the Greater Good, we teach physicians here at the Johns Hopkins University School of Medicine how to go out into the community to engage with the community with the efforts to promote health and prevent disease. Our biggest outcome to date has actually been training certain community members, especially if they're coming from communities that have a great organization with a hierarchy that's kind of well-defined, such as faith-based organizations or churches, ecclesias. And that's what we do here in Baltimore. We work with spiritual leaders from priests to rabbis to the imams, and they send us a community member that we train to understand how to manage things like diabetes, heart disease, to potentially even orthopedic issues. And through this peer-to-peer education training, these individuals go back out into their respective community and they help manage patients leaving the hospitals, right? And that's massively important because many health systems may not be prepared to how to provide adequate healthcare to a patient who goes back into that house once they leave the hospital. When I say healthcare, it's not running a potential IV at home or providing medication, but it's
that patient's weaker. How do we make sure they get food, nutritious food, to continue eating? How do we make sure they move around their home and establish home safety? How do we make sure that they're still engaging and not feeling socially isolated? This is one of the impacts that Medicine for the Greater Good has had. So by getting our community engaged with us, physicians, as we participate, the big outcome that we strive for are these peer-to-peer educators, and these peer-to-peer educators that continue delivering health in a manner that aligns with many patients' own culture, identity, and community resources. To date, with Medicine for the Greater Good now turning 10 years old, we have graduated a little over 300 peer-to-peer educators and individuals living in the region between Washington, D.C. and Baltimore. Furthermore, we will be collaborating with universities in Greece, out of, for instance, the University of Patras, to help with these conversations around peer-to-peer educators and medicine for the greater good, in order to help patients, especially those who are frail and suffering from frailty for a variety of reasons. We believe while medicine's important, grounded in the science and aligning it with a patient's own purpose, the community is an untapped resource that can deliver insight and information when they are given the appropriate resources to do just that. So while we've graduated over 300 individuals, another thing that we often discuss is that many of these patients start off in the hospital. And the individuals that we've graduated with Medicine for the Greater Good, taught and trained by physicians of Medicine for the Greater Good, these patients working with their community members, these peer-to-peer educators, actually tend to improve in quality of life. And we've been able to show that they have a reduction in rehospitalizations, especially over the first 30 days of being discharged from the hospital. So moving forward, how do you establish an initiative like Medicine for the Greater Good out in your own community? Well, first, it takes actually knowing the community, who's there, what drives the community, right? Because it's more than just geography. Sometimes it's the ecclesia, the churches. Sometimes it can be certain other organizations like nonprofits or housing units, for instance, or schools, school systems. So first is always identifying the communities. Second is trying to get an understanding of what health means to the community. And that's probably a different perspective depending on the age groups that you're working with. And then finally, taking that information of what drives health, taking the information of what gives the community their own identity, then you can align projects to help promote health and prevent disease and identify certain outcomes that you wish to improve. So happy to take questions, happy to take any emails and so forth in order to help with Medicine for the Greater Good like projects in your own health hospitals and healthcare systems. This is the revolution of medicine, I promise you. We've been showing that here at Johns Hopkins. We're eager to take it out. Know the science, know the patient, and know the community. Thank you so much, and take care. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα συνδεθεί ο κ. Γκαλιατσάτος, γιατί έχει μια έκτακτη εφημερία σήμερα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Αλλά νομίζω ότι το μήνυμά του, αν και αρχικά φαίνεται ότι δεν έχει σχέση με τη δική μας δραστηριότητα, νομίζω ότι μας δίνει πολλές ιδέες, ότι δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος, υπάρχουν πολλοί δρόμοι να φτάσει κανένας στο σκοπό του και να κάνει αυτή την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ασθενούς. Και είδατε ότι τα αποτελέσματα τα οποία έχουν, προσπαθώντας 10 χρόνια βέβαια τώρα, είναι να δημιουργήσουν πάνω από 300 εκπαιδευμένους πολίτες, οι οποίοι να φροντίζουν τους ανθρώπους της γειτονιάς τους. Είναι μία αξιέπαινη προσπάθεια από λίγους, πολύ λίγους ανθρώπους, χωρίς ιδιαίτερα μέσα, που κατάφεραν πάρα πολλά πράγματα. Πραγματικά, όποιος θέλει περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα τους, είναι το Medicine for Greater Good, και να δει πραγματικά πώς μπορούν λίγοι άνθρωποι να κάνουν θαύματα. Και τώρα, αν είστε έτοιμος... Είμαι έτοιμος, λένε. Ωραία. Είμαι έτοιμος. Να ακούσουμε εσάς.
Ωραία. Είμαι έτοιμος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα συζητήσω τις διαφάνειες. Θα χρησιμοποιήσω το εξαιρετικό λόγο του κυρίου Γαλατιάτου για να συζητήσω με περισσότερο σαν ιδέες που μάλλον θα μπορέσουν να ανακατευθύνουν την Εθνική Συμμαχία και κυρίως να δώσουν τη δυνατότητα όχι μόνο σε πολιτικές αλλά και στο FFN καινούργιες δράσεις. Θα ήταν πάρα πολύ καλό να ξεκινούσαμε από την προπτυχιακή εκπαίδευση. Η προπτυχιακή μας εκπαίδευση και είναι η διαφάνεια που συζητάω αλλά την είχα δείξει και προηγουμένως περισσότερο όμως τώρα για να δώσουμε μια καινούργια προοπτική. Χρειάζονται και τα πανεπιστήμια να δώσουν την καινούργια τους πρόταση για την έρευνα. Χρειαζόμαστε μια έρευνα που να μετεγγράφεται αυτό που πολλές φορές το λέμε translation research αλλά δεν έχουμε ακριβώς αναδείξει αυτό που λέγεται το social impact της έρευνας. Νομίζω ότι η Εθνική Συμμαχία προϋποθέτει και ερευνητικούς οργανισμούς και πανεπιστήμια που αν μη τι άλλο θα αναδείξουν την κοινωνική απήχηση της έρευνας και περισσότερο τη συνηγορία που μπορεί να έχουν οι επιστημονικοί και ερευνητικοί φορείς στην ανάπτυξη εθνικών πολιτικών. Νομίζω ότι έχει συζητηθεί πολύ λίγο αυτό το θέμα. Έχει σχέση και με αυτή τη διαφάνεια που έχετε, αλλά το κάνω ακόμη πιο συγκεκριμένο. Και αν μη τι άλλο έτσι θα βοηθηθεί όχι μόνο η πολιτική υγεία, η οποιαδήποτε εθνική πολιτική, αλλά και συγχρόνως θα βοηθηθεί και η εκπαίδευση μέσα από την απορρόφηση της καινούργιας γνώσης που θα έρθει από τα ερευνητικά προγράμματα. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ το integration. Το integration ανάμεσα στους διάφορους πυλώνες και στα διάφορα πεδία στην ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής. Είναι πολύ σημαντικό εδώ και είναι και μία πρόταση για τον κύριο Πνευματικό ότι θα πρέπει κάποια στιγμή τα Υπουργεία Παιδείας και Υπουργεία Υγείας αλλά και, και Εργασίας να αναπτύξουν διασυνδέσεις με σκοπό, αν μη τι άλλο, να αναδείξουν την ανάγκη του integration. Την ανάγκη του integration και με όρους εθνικής πολιτικής και με όρους εκπαίδευσης και με όρους έρευνας. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί κανένας να μιλήσει για τη διασύνδεση, αυτό είναι η διαφάνεια, της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όταν αυτές οι προτεραιότητες δεν αναπτυχθούν από πολύ πριν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία πριν πάμε στο FFN ή σε οποιοδήποτε άλλο επιστημονικό φορέα ή εταιρεία ή δίκτυο, να συζητήσουμε πραγματικά το περιεχόμενο, τους σκοπούς των πανεπιστημίων μας. Τα πανεπιστήμια μας αυτή τη στιγμή, για να μπορέσουν να συζητήσουν αυτό που οι διαφάνειες τώρα δείχνουν, πρέπει να αποκτήσουν integrated προγράμματα. Το έχουμε συζητήσει, κύριε Παναγιωτόπουλε, πολλές φορές. Χρειαζόμαστε τώρα προτάσεις, προγράμματα σπουδών, όπου δεν θα είναι μόνο εκεί φανερή η διεπιστημονική συνεργασία. Ακούσατε τον προηγούμενο ομιλητή που είπε ότι το medicine είναι πολύ μικρός όρος σε σχέση με το health, που σημαίνει δηλαδή ότι χρειαζόμαστε σήμερα περισσότερο τις σχολές επιστημών υγείας και περισσότερο σχολές που εστιάζονται μόνο σε ένα μικρό αντικείμενο χωρίς τη διεπιστημονική προσέγγιση. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Μιλήσαμε προηγουμένως και ακούσαμε και, από τον καθηγητή του προηγούμενου session που μίλησε για το quality. Αισθάνομαι ότι τα θέματα της Donabedian προσέγγισης, το medical audit και το quality cycle δεν ουσιαστικά εμφανίζονται και περιλαμβάνονται μέσα στην προπτυχιακή εκπαίδευση. Και ακόμη μέσα στην προπτυχιακή εκπαίδευση δεν έχουμε τους stakeholders. Δεν μπορώ να φανταστώ εκπαίδευση προπτυχιακή χωρίς εκπροσώπους των ασθενών, αλλά και χωρίς εκπροσώπους αυτών που έχουν μια ουσιαστική συμμετοχή. Άρα το integration και η συζήτηση διεπιστημονική για πολλά θέματα όπως βλέπετε εδώ, ολόκληρα σχέδια για την κοινωνική φροντίδα ή για το palliative care. Το palliative care το κράτησα αυτό γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ εθνική συμμαχία για την υποστηρικτική φροντίδα χωρίς την ανάμειξη των stakeholders. Δηλαδή χωρίς την ανάμειξη και της περιφερειακής και της τοπικής αυτοδιοίκησης που αν μη τι άλλο θα πρέπει να είναι ενεργοί συμμέτοχοι στην ανάπτυξη όχι μόνο των υποδομών, αλλά και κυρίως στην ανάδειξη των αναγκών τους. Θυμάμαι και επαναφέρω τη συζήτηση, τους όρους που έβαλε το Ινστιτούτο της Ιατρικής στην Αμερική, το Institute of Medicine. Έλεγε ότι ουσιαστικά οι υπηρεσίες φροντίδες που πρέπει να παρέχουμε πρέπει να είναι αντίστοιχες με τις επιθυμίες, τις προσδοκίες, τις ανάγκες αλλά και τις αξίες
που έχουν οι ίδιοι ασθενείς μας. Έχουμε ανάγκη λοιπόν αυτή την έννοια του integration και την εισρωή του quality μέσα από την προπτυχιακή εκπαίδευση, μέσα από ξεκάθαρα πρότυπα και υποδείγματα που θα δώσουν και τα τρία υπουργεία. Με ρωτάνε πολύ συχνά και θα το δείτε εδώ, δείχνω πολύ γρήγορα, επιλεγμένες προσπάθειες διεταιρικές. Εδώ αυτή είναι μια συνεργασία πολλών εταιριών ευρωπαϊκών για την ανάδειξη κατευθυντηρίων οδηγιών για την ευπάθεια στην καρδιολογία. Νομίζω ότι έχουμε την ανάγκη. Εδώ βλέπετε μια πρώτη προσπάθεια επίσης στην Κρήτη που είχαμε μια διεπιστημονική, κλινική παθολογική, νευρολογική, ψυχιατρική, γενικής ιατρική σε μια προσπάθεια να αναπτυχθεί ένα δίκτυο τοπικό μέσα στο Πανεπιστήμιο μαζί με stakeholders στην Κρήτη για να μπορούμε να δούμε τα θέματα της άνοιας. Και εδώ ακόμη μια επιλεγμένη συνεργασία με την περιφερειακή αυτοδιοίκηση που βοηθάει ακόμη για να αναπτυχθεί το πρώτο digital αρχείο καταγραφής του καρκίνου. Το έβαλα αυτό γιατί ήδη και από εσάς κύριε Παναγιωτόπουλε, από τον κύριο Δρόσο, τον κύριο Τοσουνίδη, έχει φανεί αυτή η ανάγκη ανάπτυξης ενός αρχείου ευθραστότητας. Εδώ είναι αυτό από εμάς από την Κρήτη. Αυτή είναι η τελευταία μου διαφάνεια. Τη χρησιμοποιώ πολύ συχνά για να δούμε την Εθνική Συμμαχία. Κοιτάτε, Εθνική Συμμαχία και να καταλήξω σε αυτό που είπε ο προηγούμενος ομιλητής, που μου θυμίζει μια εξαιρετική πρόταση του Πανεπιστημίου του Τζον Χόπκινς, που μετά την μεγάλη οικονομική, την τελευταία κρίση, την ύφεση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είπε να αναλάβω τη φροντίδα, δεν θυμάμαι πόσο αριθμών οικογενειών, να τους φροντίσει ένα ολόκληρο πανεπιστήμιο, να τους προσφέρει δηλαδή μια διεπιστημονική υποστήριξη για τα προβλήματα της υγείας τους. Άρα έχουμε και έναν άλλο ρόλο μέσα στη συμμαχία, πανεπιστήμια που φεύγουν από τον παραδοσιακό τους ρόλο, ενισχύουν τις ευάλωτες ομάδες που μπορούμε εδώ να διαβάσουμε, έρχονται να μιλήσουν και με όρους εκπαίδευσης στους φοιτητές τους για να αναδείξουν μετά το ρόλο της φτώχειας πραγματικά με την πολλαπλή νοσηρότητα, το frailty και γιατί όχι με το κάταγμα ευθραστότητας, αλλά και συγχρόνως να εντάξουν τα κοινωνικά θέματα και την κοινωνική απήχηση της έρευνας να τον εντάξουν μαζί με την εκπαίδευση. Προσπάθησα περισσότερο αποσπασματικά, αλλά να δώσω την εικόνα αυτή, την αναγκαιότητα του integration, την ανάδειξη ενός και άλλου ρόλου των πανεπιστημίων που θα ενσωματώσουν μια διαφορετική προοπτική της έρευνας, αλλά και συγχρόνως την ανάδειξη του κοινωνικού τους ρόλου και του social impact της έρευνας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λιονί. Εξαιρετική, όπως πάντα, η διάλεξή σας. Ήθελα σε αυτό το σημείο να πω ότι τελειώσαμε το πρώτο μέρος, που το πρώτο μέρος είναι το όραμα και οι τρόποι που μπορεί κανένας να προχωρήσει στην εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης θεραπείας σήμερα. Στο επόμενο ήμιση του τραπεζιού μας σήμερα, έχουμε σχεδιάσει να αποτίσουμε φοροτιμής, θα έλεγα, σε τρεις ανθρώπους που έχουν ήδη προσπαθήσει και έχουν πετύχει αρκετά πράγματα. Θέλουμε να ακούσουμε από αυτούς τις δυσκολίες που συνάντησαν, τις προκλήσεις, τις λύσεις που δώσανε, μέχρι πού φτάσανε και αν θεωρούν ότι μπορεί το FFN σαν ένα καινούριο δίκτυο να συνδράμει την προσπάθειά τους. Και ο πρώτος από αυτούς είναι ο κύριος Κουτεντάκης, είναι ομότιμος καθηγητής φυσικής αγωγής από το Πανεπιστήμιο Τρικάλων, ο οποίος είναι πρόεδρος του Exercise is Medicine, και δηλαδή ότι η άσκηση είναι φάρμακο, και θα τον παρακαλούσα να μας αναπτύξει τη δραστηριότητα του δικτύου, στο οποίο προείσταται, και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι άλλοι ομιλητές. Κύριε Κουτεντάκη, έχετε το λόγο. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Σας ακούμε. Βλέπετε και το πρώτο slide. Βεβαίως. Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Παναγιωτόπουλε, κύριε Λιονί. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, όπως και τους άλλους συναδέλφους. Κράτησα με πολύ έτσι αγάπη αυτό που είπατε, αλλαγή νοοτροπίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω χρειαζόμαστε όλοι μας και μιλάω πρώτα για τον εαυτό μου.
Είμαι πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου «Η Άσκηση είναι Φάρμακο». Αυτό είναι μια παγκόσμια κίνηση, περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή περίπου 50 χώρες, μεγάλες χώρες όπως η Αμερική, όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία. Είναι κάτω από την υποπτία, ας το πούμε έτσι, της Αμερικάνικης Ιατρικής Εταιρείας, και ο σκοπός είναι να η άσκηση να γίνει μέρος της ιατρικής πρακτικής, κάτι το οποίο δεν έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα σε ικανό βαθμό. Σε μερικές χώρες γίνεται, σε μερικές άλλες χώρες γίνεται λίγο και σε μερικές χώρες, τις περισσότερες θα έλεγα, δεν γίνεται καθόλου. Θα ήθελα λοιπόν να, στο χρόνο που μένει, να σας πω 2-3 πραγματάκια για τη σημασία της άσκησης και πώς αυτή θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να μπει μέσα στο πλαίσιο το οποίο μιλάτε και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ξεκινάω με αυτό το slide που είναι λίγο περίεργο. Είναι από μία ανασκαφή. Και βρήκανε σε αυτή την ανασκαφή, βρήκανε σκελετούς, βρήκανε κάτι θρησκευτικά σκεύη, κοσμήματα και άλλα πράγματα, και ρωτάνε τον υπεύθυνο εκεί, πείτε μας, λέει, ποιο από αυτά τα ευρήματα που βλέπετε σε αυτό το συγκεκριμένο, σε αυτή την ανασκαφή, είναι ενδεικτικό του πολιτισμού, του επίπεδου πολιτισμού της κοινωνίας που έζησε αυτός ο νεκρός, τον οποίο δεν ξέρουμε ποιος ήταν. Και η απάντηση ήταν ότι μάλλον έδειξε, όπως θα δείτε εδώ πέρα, όπως βλέπετε με το πελάκι αυτό, έδειξε ένα κάταγμα στο μυρό, το οποίο αυτό κάταγμα είχε αποκατασταθεί. Και λέει, αυτό είναι το μεγαλύτερο πολιτισμικό στοιχείο, μιλάμε για μια προϊστορική εποχή, αυτής της κοινωνίας που έζησε ο νεκρός. Δηλαδή, κάποιος το φρόντισε, κάποιος το περιέθαψε και αυτός ο άνθρωπος, τέλος πάντων, δεν έζησε κάποια επιπλέον χρόνια και μετά βέβαια όπως όλοι κατέληξαν, αλλά θεωρήθηκε αυτό το μεγάλο έβριμα. Και προφανώς αναγνώριζαν οι άνθρωποι εκείνοι ότι ο άνθρωπος, προκειμένου να ζήσει, προκειμένου να προχωρήσει στη ζωή του, έπρεπε να κινηθεί. Η κίνηση λοιπόν ήταν κάτι που ο άνθρωπος γνώριζε τη σημασία της από πολύ νωρίς, ως ένα απαραίτητο στοιχείο για την επιβίωσή του. Αυτό το πράγμα το ξέρανε και άλλοι άνθρωποι. Για παράδειγμα, ο Αριστοτέλης είπε ότι η έλλειψη σωματικής κίνησης μπορεί να κλονίσει την υγεία, εδώ και 2.500 χρόνια. Το ίδιο είπε και ο Ιπποκράτης. Όλα τα μέρη του σώματος χρησιμοποιούνται με σύνεση και σε οικείες δραστηριότητες, τότε παραμένουν υγιεί, επαρκώς αναπτυγμένα και γεράζουμε αργούς ρυθμούς. Μιλάμε δηλαδή για μια πρωτογενή πρόληψη εδώ. Αλλά και αν δούμε την εξέλιξη του ανθρώπου, πώς από τον Αυστραλοπίθηκο φτάσαμε στο σημερινό, το Homo sapiens, θα δούμε ότι η κίνηση έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την εξέλιξη του είδους μας. Και φτάσαμε στο σημείο αυτό που φτάσαμε από τον Αυστραλοπίθηκο στο Homo sapiens για ένα και μόνο λόγο, για να κινούμαστε. Γι' αυτό έχουμε δύο πόδια, γι' αυτό έχουμε δύο χέρια, γι' αυτό έχουμε την καμάρα στο πόδι, γι' αυτό έχουμε όλα τα χαρακτηριστικά, τη λεκάνη, τα γόνατα, για να μπορούμε να κινούμαστε. Με το τρέξιμο και με την κίνηση και ιδιαίτερα με το τρέξιμο, ο άνθρωπος εξασφάλιζε την επιβίωσή του, την τροφή του. Λοιπόν, και το βλέπουμε αυτό, ότι έχουμε περίπου 200 σκελετικούς μυς, για τους οποίους θα πρέπει να πω γίνεται λίγη συζήτηση. Αυτοί αποτελούν το 50% του βάρους μας. Βέβαια με την πάρο του χρόνου αυτό ελαττώνεται, μικραίνει, αλλά οι 200 περίπου μυς παραμένουν. Και ενώ υπάρχουν πολλοί βιολογικοί μηχανισμοί που συνδέουν την κίνηση με την υγεία, δεν υπάρχουν βιολογικοί μηχανισμοί που να συνδέουν την υγεία με την ακινησία. Και αυτό είναι το οποίο έχουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις, βλέπουμε σε διάφορες ασθένειες
όπως αυτή που έχουμε, ας πούμε, για την οστεοπόρωση που μιλήσατε προηγουμένως. Οι παράγοντες κινδύνου για των καταγμάτων οστεοπόρωσης που βλέπετε εδώ είναι το κάρνισμα, είναι το αλκοόλ, είναι η υπαρκής πρόληψη ασβεστίου, βιταμίνης D, αλλά έχουμε όμως και την ανεπαρκή σωματική δραστηριότητα. Και μάλιστα αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί και θεωρείται από πολλούς ως το πιο σημαντικό σε αυτή την περίπτωση. Ότι δηλαδή η ανεπαρκή σωματική δραστηριότητα είναι αυτή η οποία φέρνει τον άνθρωπο πιο κοντά στην οστεοπορωτική ζώνη με οτιδήποτε αυτό σημαίνει για τα κατάγματα της αυτότητας. Αυτό όμως δεν είναι μόνο στην οστεοπόρωση, είναι και σε άλλες ασθένειες. Δηλαδή τη σημασία της άσκησης, τον ρόλο της άσκησης. Βλέπουμε για παράδειγμα στις καρδιοπάθειες ότι το οικογενειακό ιστορικό παίζει ρόλο. Βεβαίως παίζει ρόλο. Αλλά κοιτάξτε πόσο χαμηλά είναι το κίτρινο. Ή ξέρω εγώ, η υπέρταση παίζει ρόλο. Βεβαίως παίζει ρόλο. Αλλά και εκείνο κοιτάξτε πόσο χαμηλά είναι. Ποιο είναι το νούμερο ένα, η υποκινησία. Αυτό συνδέεται πολλές φορές με την παχυσαρκία κτλ. Και φτάνουμε στα προβλήματα, στα διάφορα προβλήματα της καρδιοπάθειας. Τι κάνουμε γι' αυτό. Απλά πράγματα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε σύνθετα, δεν χρειάζεται απλά πράγματα. Πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία μας και να μπει η άσκηση, πρέπει να μπει στη ζωή μας. Κάνοντας αυτό το πράγμα, θα δούμε ότι αυτό το οποίο απαιτείται για να έχουμε μία υγιή ζωή, να προστατεύσουμε τα οστά μας, να προστατεύσουμε το καρδιαναπνευστικό μας και την υγεία μας γενικότερα, χρειαζόμαστε περίπου 1.800 με 2.000 θερμίδες την εβδομάδα, σε άσκηση. Εάν θέλει κάποιος να κάνει περισσότερο μπορεί, αλλά δεν θα έχει πολύ περισσότερο ωφέλη. Βλέπετε ότι το optimum είναι εκεί. Περίπου 43% πιθανότητες να μειωθούν οι παράγοντες κινδύνου θανάτου όταν κάνουμε αυτό τις 1.800 με 2.000 θερμίδες την εβδομάδα. Οι περισσότερες καλές, αλλά δεν βοηθούν περισσότερο. Και εάν πει κάποιος, μα εντάξει, εγώ ποτέ δεν ασχολήθηκα, δεν έκανα τίποτα στη ζωή μου, τέλος πάντων δεν με ενδιαφέρει το θέμα, θα δούμε από αυτό το γράφημα ότι αυτοί οι οποίοι έκαναν πάντοτε κάποια άσκηση, που είναι η τελευταία μπάρα, έχουν 23% μειωμένες πιθανότητες για θάνατο, σε σχέση με αυτούς που έχουν 28% που βλέπετε εδώ πέρα, οι οποίοι άρχισαν να ασκούνται στα 40, στα 50, στα 70 και στα 80. Αυτός δηλαδή που άρχισε να μπήκε σε ένα πρόγραμμα άσκησης σε αυτές τις ηλικίες, τις μεγάλες ηλικίες, είναι πιο αποδοτικός σε σχέση με κάποιον σαν και εμένα, ο οποίος ασχολήθηκε σε όλη του τη ζωή με την άσκηση. Συνεπώς, θα ήθελα να τελειώσω εδώ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και θα ήθελα να πω ότι η άσκηση ως ένας παράγοντας της πρωτογενής πρόληψης πιθανό να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά και αυτό που είπατε, το collaboration και το cooperation που πρέπει να μπει σε όλες τις βαθμίδες υγείας, νομίζω ότι είναι κάτι το σημαντικό και πρέπει να το προσέξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και θα είμαι εδώ για οποιαδήποτε ερώτηση χρειαστεί. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κουτεντάκη και για την εξαιρετική του παρουσίαση, αλλά κυρίως αυτό το οποίο έχει καταφέρει να εισαγάγει την άσκηση στην ελληνική πραγματικότητα πλέον σαν μορφή θεραπείας και να προχωρήσει μαζί με τους άλλους συναδέλφους του Πανεπιστημίου Αθηνών στην επίσημη συνταγογράφησή της, η οποία επίσημη συνταγογράφηση βέβαια δυστυχώς δεν μπόρεσε να βρει πλήρη εφαρμογή στη συνέχεια, θα μας τα πει, όμως είναι μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Θεόφιλος Καραχάλιος, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, είναι ορθοπαιδικός χειρουργός, πρώην πρόεδρος της ΕΕΜΟ, με μεγάλη δραστηριότητα στα κατάγματα ευθραστότητος και είναι γνωστός για τις προσπάθειές του
στο να φτιάξει ένα μητρό καταγμάτων ευθραυστότητος. Είναι γεγονός ότι προσπάθησε πάρα πολύ. Έκανε αυτή την προσπάθεια με πολύ μικρή ομάδα ή σχεδόν μόνος του. Θα ήθελα να μας πει την εμπειρία του και εάν θεωρεί ότι το δίκτυο καταγμάτων ευθραυστότητος μπορεί να βοηθήσει ούτως ώστε να προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω. Θεόφιλε, έχεις το λόγο. Καλησπέρα σας. Μπορείτε να αφαιρέσετε τα προγράμματα για να κάνω share screen, γιατί δεν μου το επιτρέπει. Ναι, θα πρέπει να το κάνει. Θα μου δώσετε την ευκαιρία να μπω. Ναι, 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 ένα λεπτό. Τώρα μπήκαμε, εντάξει, ωραία, πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τις διαφάνειες μου τις έχω στα αγγλικά, γιατί ήξερα ότι υπάρχουν και μη ομιλούνται στην αγγλική, την ελληνική, δεν ξέρω βέβαια αν παρακολουθούν. Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι το ερώτημα που μου θέσατε, αν μπορούμε να κάνουμε μητρό καταγραφής των καταγμάτων ευθραυστότητας, το έχω μετατρέψει σε μητρό καταγραφής καταγμάτων ισχύου και θα το εξηγήσω λιγάκι παρακάτω. Και θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχει εμπλοκή συμφερόντων εκ μέρους μου, γιατί σαν Διοικητικό Συμβούλιο της EFFORT και με τη δραστηριότητά μου τη συμβουλευτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε υπέρ, τονίζω, είμαστε υπέρ της έναρξης μητρών καταγραφής στον ελληνικό χώρο. Και είμαστε μάλιστα πάρα πολύ καθυστερημένοι. Επειδή το ακροατήριο είναι πολύ συλλεκτικό, θα ήθελα να κάνω μια γρήγορη παρουσίαση των στόχων του σκοπού που έχουν τα μητρώα καταγραφής. Θα σας μιλήσω λίγο για το περιεχόμενό τους, για να το καταλάβουμε. Θα σας πω για τα μαθήματα που πήραμε από το μητρώ καταγραφής αρθροπλαστικών της Ορθοπαιδικής Εταιρείας. Κύριε Παναγιωτόπουλε, για τα κατάγματα, την πρωτοβουλία την είχε ο κύριος Κοσμίδης, που είχα κάνει τις αρθροπλαστικές, αλλά συνεργαστήκαμε και στα κατάγματα. Και θα σας πω στο τέλος ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να φτιάξουμε στην Ελλάδα ένα τέτοιο μητρό καταγραφής των καταγμάτων ευθραυστότητος. Γιατί χρειάζεται, γιατί τα κατάγματα του ισχύου και τα κατάγματα γενικότερα ευθραυστότητας είναι πολύ συχνά, μειώνουν τη λειτουργικότητα και χαμηλώνουν η δραστηριότητα των ασθενών, υψηλά ποσοστά νοσηρότητας θανάτων με τους ασθενείς αυτούς, και αναγνωρίζουν τα συστήματα υγείας ότι υπάρχει μεγάλο κόστος στην παροχή των ανάλογων ιατρικών υπηρεσιών. Τι είναι ένα μητρό καταγραφής? Συλλέγουμε δεδομένα για μια νόσο, για μια κατάσταση, για ένα χειρουργείο ή οτιδήποτε, σε επίπεδο χώρας. Φτιάχνουμε λοιπόν μια βάση δεδομένων με καταγραφή στοιχείων. Αυτό γιατί το κάνουμε? Για να βελτιώσουμε τη γνώση μας για αυτό το αντικείμενο. Για να βρούμε, να ανοιχνεύσουμε ελλείμματα στην διαχείριση αυτών των ασθενών, για να βελτιώσουμε την ποιότητα της παρεχόμενης ιατρικής υπηρεσίας, για να μειώσουμε αυτό το variability στην παρεχόμενη υπηρεσία. Το τονίσανε και οι προηγούμενοι ομιλητές, ότι σε μία χώρα, στο επίπεδο μιας χώρας, μπορεί να μην αντιμετωπίζονται τόσο σωστά ή με τα ίδια πρωτόκολλα οι ασθενείς που έχουν αυτού του είδους τα κατάγματα, για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης αυτών των ασθενών και για να βελτιώσουμε το κλινικό αποτέλεσμα της παρεχόμενης υπηρεσίας και για να μειώσουμε το κόστος της διαχείρισης αυτών των ασθενών. Τώρα, αυτά τα κατάγματα, δηλαδή αυτό το μητρό καταγραφής, τι πρέπει να έχει? Πρέπει να έχει διάφορα στοιχεία. Πέρα από τα δημογραφικά στοιχεία, πρέπει να έχει διάφορες κλινικές μεταβλητές, όπως είναι η πριν την κάκωση και μετά την κάκωση λειτουργικότητα, ο κίνδυνος της αναισθησίας, ο τύπος του κατάγματος, ο τύπος της αναισθησίας, τα ποσοστά θανάτων όσο νοσηλεύεται ο ασθενής και τα ποσοστά θανάτων στο επίπεδο των 30 ημερών. Ένας από τους λόγους που λέω ότι αν στην Ελλάδα ξεκινήσουμε, θα πρέπει να ξεκινήσουμε σαν μητρό καταγραφής, όχι μόνο σαν αριθμούς καταγμάτων, να τα επιμερίσουμε στα κατάγματα του ισχύου, είναι αυτός ο λόγος ότι θα γίνει πάρα πολύ πολύπλοκο το μητρό αν τα καταγράψει όλα. Επίσης, θα πρέπει να έχει μεταβλητές που αφορούν
την παρεχόμενη ιατρική υπηρεσία, χρόνους όπως η παραμονή μέχρι να γίνει το χειρουργείο, μέχρι να γίνει η θεραπεία, η συνολική παραμονή μέσα στο νοσοκομείο, αν υπάρχει συνεργασία των ορθοπαιδικών με τις άλλες ειδικότητες, τους γυρίατρους, τους ορθογυρίατρους κτλ. Και επίσης στοιχεία αν υπάρχει δευτερογενής πρόληψη των καταγμάτων με τον έλεγχο του κινδύνου πτώσεων με τη λήψη θεραπείας για οστοπόρους. Τα πλεονεκτήματα των μητρών είναι ότι μπορεί να μάθει κανείς σε επίπεδο χώρας που είναι η πραγματικότητα. Πάμε εμείς στα συνέδρια και δείχνουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Τα καλύτερα αποτελέσματα από την κλινική μας, παραδείγματος χάρη από την προσωπική μας πρακτική. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να μελετηθούν διάφοροι παράμετροι, οι οποίες είναι μεταβλητές, κυρίως αυτές που λέγονται modifiable, δηλαδή αυτές που μπορεί να τις ελέγξει κανείς, να τις τροποποιήσει, που και αφορούν το κλινικό αποτέλεσμα. Αυτό που βάζω εδώ με ένα κοκκινάκι είναι το audit, δηλαδή γίνεται καταγραφή των ανεπιθύμητων ενεργειών και των επιπλοκών και μετά γίνεται συζήτηση και προσπάθεια βελτίωσης, κάτι που πολύ σπάνια στην Ελλάδα κάνουμε. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Ανοιχνεύονται οι περιοχές που γίνεται καλή πρακτική, δίνεται καλύτερη δυνατότητα στους ασθενείς και υπάρχει δυνατότητα να συγκριθούν κέντρα μεταξύ τους. Και αυτά τα έχω βάλει με κόκκινο χρώμα, γιατί αν εισαγάγουμε αυτές τις έννοιες στην Ελλάδα, έτσι, βάζουμε προβλήματα. Και υπάρχει big data, δηλαδή πάνω δεδομένα από μεγάλο αριθμό ασθενών για να μπορεί να γίνει και η ανάλογη έρευνα. Και σας δείχνω εδώ σαν ένα παράδειγμα δικές μας δημοσιεύσεις για τα κατάγματα του ισχύου, κατάγματα ευσταστότητας με διάφορους παραμέτρους. Αυτά ήταν όλα βασισμένα σε 1.000 ασθενείς. Αν έχουμε όμως σε επίπεδο χώρας, μπορεί να έχουμε σε 20, 30, 40, 50 χιλιάδες, 500 χιλιάδες ασθενείς δεδομένα. Η στατιστική σημαντικότητα βελτιώνεται. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Πρέπει αυτά τα μητρώα καταγραφής να είναι εύκολα στην καταγραφή τους. Πρέπει να γίνονται εύκολα. Πάντα υπήρχε το θέμα τι παραμέτρους θα βάλουμε. Όσο περισσότερες παραμέτρους βάζεις και το κάνεις πιο σύμπλοκο, τόσο έχεις κενά στη συμπλήρωσή του. Συνήθως αυτά τα καταγράφει νοσηλευτικό προσωπικό. Θα πρέπει να εμπεριέχουν όλες τις περιπτώσεις που εμφανίζονται στη χώρα. Δεν μπορεί να είναι οι μισές κλινικές ή οι μισοί χειρουργοί να βάζουν αυτά τα κατάγματα μέσα, διότι λείπουν τα άλλα μισά και όπως καταλαβαίνετε αυτός είναι ένας σημαντικός συγχυτικός παράγοντας. Πρέπει να είναι ανεξάρτητο από το μοντέλο παρεχόμενης ιατρικής υπηρεσίας, παράδειγμα στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα, και οι μεταβλητές πρέπει να είναι παρόμοιες με αυτές των διεθνών μητρών καταγραφής για να μπορούν, γιατί τώρα η σημερινή τάση είναι να γίνεται το big data, να γίνεται ακόμη μεγαλύτερο, να γίνεται ευρωπαϊκό, δηλαδή να συνδυάζονται τα στοιχεία κτλ. Και επίσης να έχει συγκεκριμένες χρονικές περιόδους στο οποίο γίνεται η καταγραφή και η μελέτη. Στον ελληνικό χώρο ήμουνα πρόεδρος της Ελληνικής Ορθοπαιδικής Εταιρείας μετά την προεδρία μου στην ΕΜΟ και μαζί με τον κύριο Μαλίζο τότε και με τον κύριο Μαχερά που ήταν η προηγούμενη πρόεδροι από μένα, το φτιάξαμε το Μητρώο Καταγραφής, υπήρχε ο δικτυακός τόπος, υπήρχαν τα δεδομένα, λειτουργήσε το 2016. Σύντομα όμως είδαμε ότι είχαμε αυτό το low recovery rate, δηλαδή μέσα καταγραφόντουσαν περίπου το 1 τρίτο των ολικών αρθροπλαστικών που γινόντουσαν στην Ελλάδα. Ενώ το ιδανικό θα ήταν να είμαστε στο 95%. Μία ανεπίσημη εξήγηση από τους συναδέλφους ήταν ότι εγώ δεν θέλω. Εγώ θέλω να δείχνω στο Facebook 2-3 καλά αποτελέσματα και να γυρίζω την πλάτη στα κακά μου αποτελέσματα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι θέλετε εσείς σε επίπεδο χώρας να αναδείξετε, τι είδους πληροφορία θέλετε να αναδείξετε. Εγώ το θεωρώ δυσφήμιση για μένα. Και βρέθηκε τότε μία αιτιολογία ότι υπάρχει θέμα προσωπικών δεδομένων. Αυτό ήταν πλήρως λανθασμένο, γιατί είχαμε βλάβει όλα τα μέτρα για να αποφύγουμε τέτοια θέματα. Και τότε είχαμε καταλήξει, και ξέρουν πολλοί από εσάς, ότι είχαμε πει ότι αν δεν συνδεθεί η καταγραφή κάθε ενός ασθενούς με το να δώσει το ταμείο προς το νοσοκομείο, είτε είναι ιδιωτικός τομέας, είτε είναι δημόσιος τομέας, το νοσήλιο, το τίμημα του εμφυτεύματος κτλ., το reimbursement δηλαδή, αν δεν γίνει αυτό, δεν πρόκειται να βάλει μυαλό κανένας. Σε διεθνές επίπεδο υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα, αν θα πάμε πολιτικά ή αν θα πάμε επιστημονικά.
Και εδώ να τονίσω ότι εγώ δεν παρουσιάζω επιστημονική άποψη σήμερα. Δεν μιλάει καθόλου η πολιτική μου ιδιότητα, κύριε Πνευματικέ, αν ακούτε. Και χωρίζουμε τα registries, αυτά τα μητρώα καταγραφής, σε αυτά τα οποία ελέγχονται κύριο λόγο από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο, ή σε αυτά τα οποία ελέγχονται από τα επιστημονικά σώματα. Και θα το εξηγήσω με ένα πολύ απλό παράδειγμα. Όταν οι Σουηδοί φτιάξανε το Μητρό Καταγραφής των Λογικών Αρθροπλαστικών, βρήκανε 10 παραμέτρους, που τις βλέπετε εδώ γύρω-γύρω από αυτό το αραχνόγραμμα, οι οποίες παράμετροι δείχνουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας, την αποτελεσματικότητα των λογικών αρθροπλαστικών. Και φτιάξανε τους μέσους όρους στη χώρα, από τις τιμές τους. Και αυτό αντιπροσωπεύει το μπέζ γκρίζο χρωματάκι, δεν ξέρω σε τι χρώμα το βλέπετε στα monitor σας. Ένας χειρουργός ή μια κλινική, αν είχε το πράσινο, το ανοιχτό πρασινάκι, ήταν καλύτερο από τους μέσους όρους. Αν έβγαζε κάπου σε κάποια από τις παραμέτρους το κοκκινάκι, ήταν χειρότερο. Είχαν λοιπόν την ευφυΐα οι Σουηδοί να μπορούν να καταγράψουν την δραστηριότητα, τη χειρουργική δραστηριότητα ενός χειρουργού ή μιας κλινικής. Και τότε τέθηκε το θέμα ποιος παρεμβαίνει σε αυτό, αν κάποιος έβγαινε συνέχεια κόκκινο. Η σωστή λοιπόν άποψη που επεκράτησε ήταν να πηγαίνει η επιστημονική κοινότητα και να κάνει μια ανάλυση του προβλήματος, να επεμβαίνει εκπαιδευτικά και μόνο μετά από δεύτερη-τρίτη φορά το κράτος πήγαινε και πει «Κύριε, με συγχωρείτε, εσείς δεν ξέρετε τι κάνετε». Στην Αγγλία το πουλήσανε για να πάρουν knighthood στο Υπουργείο και γίνανε διάφορα ευτράπελα, φτάσανε στην Οξφόρδη να κοκκινήσουν έναν πολύ διάσημο χειρουργό, ο οποίος έπαιρνε όλα τα χειρότερα, έκανε τις υπτικές αναθεωρήσεις αρθροπλαστικών και προφανώς στις παραμέτρους που είχαν έβγαινε πολλές φορές το κόκκινο λόγο ιδιαίτερου υλικού. Και αυτή είναι η τελευταία μου διαφάνεια για να απαντήσω στο ερώτημα αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό εμείς εδώ στην Ελλάδα. Θα πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση. Και εδώ βάζω δύο θαυμαστικά. Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα υπάρξει πολιτική βούληση. Δεν είμαι σίγουρος σε τι προτεραιότητα είναι αυτό το θέμα. Είχαμε πάει επί συγκυβέρνησης και είχαμε παρουσιάσει το Μητρό Καταγραφής στο Υπουργείο. Δεν υπήρχε τότε και η βούληση, ήταν τα μνημόνια και οι προτεραιότητες. Πήγαμε με τον κύριο Κοσμίδη και για τα δύο Μητρώα, τις προτάσεις των δύο Μητρώων στον Γενικό Γραμματέα δεν ευόδωσε. Και τον Οκτώβριο του 19 επισκέφθηκα τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, του τα παρέθεσα όλα και ήταν και γνώστης και είχε τη βούληση. Μπλέξαμε με την πανδημία και έχουμε ξανακάνει άλλη μία τώρα πάλι επίσκεψη. Αλλά το έβαλα αυτό ότι εγώ νομίζω ότι στο τέλος θα έρθει το θέμα αυτό. Τώρα, για να γίνει στην Ελλάδα ένα τέτοιο μητρό καταγραφής πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Και κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν συνεννοηθήκαμε. Έτσι, δεν συνεννοηθήκαμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πηγαίνω πίσω στα σχόλια που κάνατε. Θα πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι καταγράφουμε τους ασθενείς μας και καταγράφονται και οι επιπλοκές μας. Και όλα με μία διάβια, με μία διαφάνεια. Δεν βάζουμε στο Facebook τα καλά τους χαρούμενους ασθενείς, πρέπει να υπάρχουν και οι μη χαρούμενοι ασθενείς και να γίνεται ή, πώς το λένε, η ανάλογη επεξεργασία αυτού του προβλήματος. Εδώ βάζω δύο ερωτηματικά, γιατί νομίζω ότι ο Έλληνας δύσκολα να πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Μετά θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι γίνεται αξιολόγηση. Βλέπετε τώρα στους εκπαιδευτικούς δεν θέλει κανένας να αξιολογηθεί. Ωραία. Θα μου πείτε, μπορεί να είναι λιγάκι καλύτερο το νομοσχέδιο. Ναι. Αλλά και καλύτερο να ήταν το νομοσχέδιο, αξιολόγηση δεν θα κάνουν. Ζητήστε σήμερα στους γιατρούς όσοι θέλουν να αξιολογηθεί το έργο τους. Θα βρεθούν τα κονδύλια, τα παλαιότερα. Δεν είναι πολύ μεγάλα. Νομίζω θα βρεθούν, διότι τα συστήματα υγείας έχουν αντιληφθεί ότι πρέπει να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά μου φαίνεται ότι το καταλαβαίνουν μόνο με στόχο την μείωση του κόστους λειτουργίας των δραστηριοτήτων αυτών. Ενώ για μας, την κοινότητα την επιστημονική, μας ενδιαφέρουν και όλες οι άλλες παράμετροι που σας παρουσίασα. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ανεξάρτητο επιστημονικό σώμα. Νομίζω εδώ το βάζουμε, εγώ πιστεύω είμαι αισιόδοξος, πιστεύω θα βρεθεί, αλλά με ένα θαυμαστικό. Και θα πρέπει να καταλήξουμε αυτό, να πάρουν την απόφαση στο Υπουργείο, θα γίνει λιγάκι χαμός στην αρχή, ότι για να δώσουν τα ασφαλιστικά ταμεία, το reimbursement, την ανταπόδοση των νοσηλείων και λοιπά και των εμφυτευμάτων,
θα πρέπει, εκεί εδώ θα τσακωθούμε λιγάκι, αλλά νομίζω, λυπάμαι, γιατί μετά από πολλά χρόνια, δεν λέω ότι θα πείσουμε εύκολα τους συναδέλφους, λέω ότι κατά κάποιο τρόπο θα τους πιέσουμε, και το λέω με έναν πολύ σε εισαγωγικά τρόπο. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αν ανιχνευθούν, ανιχνευθούν περιοχές κακής παροχής ιατρικών υπηρεσιών, μπορεί να μεταφερθεί αλλού το έργο αυτό το ιατρικό, που ίσως όχι τόσο στα κατάγματα, γιατί είναι πάρα πολλά, αλλά σε άλλα μητρώα, παραδείγματος χάρη στα ογκολογικά, σε όλα αυτά τα πράγματα, ότι αυτό μάλλον είναι και ένα θέμα που πρέπει να γίνεται. Και αυτό πάει μαζί με τα... με όλα τα συμπαρομαρτούμενα των μητρών καταγραφής. Και τώρα θα πω στο τέλος. Μπορούμε να πάμε για τα fragility fractures, όλα μαζί τα κατάγματα ευθραστότητας. Θα είναι λιγάκι πολύπλοκο, η καταγραφή θα είναι λιγάκι πολύπλοκη και οι παράμετροι περισσότεροι, για να είναι κάτι το οποίο να είναι χρήσιμο. Όχι να λέμε μόνο ότι έχουμε τόσα κατάγματα στην Ελλάδα, αλλά για να ξέρουμε και τα outcomes, να ξέρουμε και την αποτελεσματικότητα και όλες τις άλλες παραμέτρους. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι το πρώτο βήμα θα ήταν καλύτερο, γι' αυτό βάλα τα δύο θαυμαστικά. Στο να ξεκινήσουμε από τα κατάγματα του ισχύου, τα οποία έχουν και το μεγαλύτερο κόστος και έχουν τους μεγαλύτερους αριθμούς εισαγωγικά, δεν το ξέρουμε ξεκάθαρα αυτό, να μπει στην ονοτροπία αυτό η κοινότητα ιατρική και μετά σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να κάνουμε το επόμενο βήμα που είναι να τα συμπεριλάβουμε όλα. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Καραχάλιο, εξαιρετική παρουσίαση όπως πάντα. Να ζητήσω συγγνώμη από το φίλο μου τον Χρήστο τον Κοσμίδη, γιατί νόμισα ότι διόρθωσα. Εντάξει. Λοιπόν, τον Χρήστο τον Κοσμίδη τον γνωρίζω 40 χρόνια τώρα, μας συνδέει μια βαθιά φιλία. Είναι ορθοπαιδικός χειρουργός, διευθυντής ΕΣΥ και έχει ασχοληθεί με το Registry αλλά και με το FLS σε αρκετές περιπτώσεις. Χρήστο, με πολύ χαρά θα ακούσουμε τι δυσκολίες συνάντησε σε αυτό το δρόμο. Ναι, δύο δρόμοι. Λεπτό τώρα, για να μπορέσω να σας δώσω... Δεν ξέρω αν βλέπετε τώρα την εικόνα τη δική μου. Όχι, δεν φαίνεται. Όχι. Μήπως ο Θεόφιλε έχεις σταματήσει το sharing, τη διαμοιρασμό της εικόνας. Μπορούμε να δώσουμε δικαίωμα διαμοιρασμού οθόνη στον κύριο Κοσμίδη. Να προσπαθήσω. Ναι. Ηλία, εγώ δεν είμαι μέσα. Είναι ελεύθερος ο Χρήστος. Οκ, τότε από το οργανωτικό γραφείο. Μήπως τώρα... Βλέπετε? Όχι. Διαπιστώνω ότι υπάρχει... Τώρα κάτι έρχεται. Τώρα καλύτερα. Ωραία. Το περιμένουμε. Ναι, τώρα ήρθε. Τώρα είναι καλύτερα. Να πω λοιπόν το εξής, ότι στην πορεία της προσπάθειας δημιουργίας μητρώου καταγμάτων, εγώ είχα την ιδέα ότι αυτό πρέπει να είναι κάτι απλοϊκό. Δηλαδή να είναι καταρχήν ένα μητρώο καταγραφής και όχι ένα μητρώο παρακολούθησης των αποτελεσμάτων στην αντιμετώπιση των καταγμάτων. Αυτό θα μπορούσε να υπάρχει παράλληλα και εκ των υστέρων. Όμως επειδή είναι εξαιρετικά απλό, αλλά πενταπαραγοντικό μητρό, του οποίου ο πρώτος παράγων είναι το άμκα του ανθρώπου. Φανταστείτε πόσο εύκολο είναι. Το έχουμε με τον κύριο Καραχάλιο και τον κύριο Χρονόπουλο, το έχουμε ήδη παραδώσει στο Υπουργείο πλήρως, με όλες τις τεχνικές του λεπτομέρειες, πριν από 2 χρόνια και κάτι. Πληροφορούμε τις τελευταίες μέρες ότι έχει μπει στην αναμονή, στην ουρά που λέμε, με ορατό χρόνο εφαρμογής, διότι παρενευλήθη η αλλαγή της κυβέρνησης και, όπως σας είπε ο κύριος Καραχάλιος, υπήρχαν θέματα. Όπως διαβεβαίωσαν και τον κύριο Καραχάλιο πολύ πρόσφατα, αλλά και εμένα,
την περασμένη εβδομάδα, είναι στην ουρά και θα γίνει. Τώρα, αυτό βαδίζει σαν προϋπόθεση, αλλά και παράλληλα με αυτό που λέμε εφελές, την υπηρεσία ελέγχου καταγμάτων, η οποία θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματική και πολύ πιο ολοκληρωμένη αν είχαμε ένα μητρώο καταγμάτων. Παρ' όλα αυτά, επειδή όπως ελέγχθη νωρίτερα πριν από 10 χρόνια η δήλωση σχέσεων συμφερόντων για μένα, να ευχαριστήσω εδώ τον κύριο Μάκρα για την παραχώρηση διαφανειών και επίσης να πω ότι τους δύο αυτούς κύκλους υπηρεσίας ελέγχου καταγμάτων που θα σας δείξω, το πρώτο που έχει ήδη δημοσιευθεί στο εξωτερικό, που υποστηρίχθηκε από την εταιρεία Pharmacet Lilly, ο δεύτερος τελειώνει τον Ιανουάριο και υποστηρίζεται από την Amgen. Σωστά έχει λεχθεί ότι πριν από 10 χρόνια περίπου όλοι παροτρυνθήκαμε από τον IOF να οργανώσουμε αυτές όλες τις υπηρεσίες ώστε να προλάβουμε το δεύτερο κάταγμα. Και η πρώτη μας τέτοια υπηρεσία έγινε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Και αυτή είναι η δημοσίευση που βλέπετε στο τέλος της προσπάθειας. Το 2017, δύο χρόνια νωρίτερα, ξεκίνησε με την καθοδήγηση του κ. Λυρίτη και με την ενεργό συμμετοχή και δραστηριότητα επιτόπου του κ. Μάκρα, ο οποίος εργάζεται ακόμη σε αυτό το νοσοκομείο, με μια προσπάθεια να ξεκινήσει στην Ελλάδα το FLS. Ουσιαστικά θα δείτε εδώ ότι επρόκειτο για μια ετήσια προσπάθεια προσέγγισης καταγματιών από όλο το νοσοκομείο. Η στρατολόγηση ήταν σχεδόν η μισή, δηλαδή δέχθηκαν να μπουν στο πρόγραμμα οι μισοί. Όμως στην πορεία, έτσι όπως ήταν το πρωτόκολλο τότε, ολοκλήρωσαν μόνο το 18,3%, ένας περίπου στους τρεις δηλαδή, από αυτούς που έδωσαν τελικά συγκατάθεση να μπουν στο πρόγραμμα. Αυτό δείχνει κάποιες αδυναμίες, ωστόσο ήταν η πρώτη προσπάθεια και δεν μπορούμε να το μειώσουμε. Ήταν πρωτοποριακό και έφερε όμως το εξής εντυπωσιακό πρώτο συμπέρασμα. Κανένα νέο κάταγμα σε αυτούς που τελικά παρέμειναν στο πρόγραμμα. Δεν ήταν πολύ, αλλά το 0 είναι πολύ εντυπωσιακό. Και προσέξτε, από αυτούς τους 39 ασθενείς, οι 24 ευρίσκονταν σε όλο το διάστημα υπό αντιοστεοπορωτική αγωγή. Οι 15, όχι. Παρά τα αυτά, κανείς από αυτούς που βρέθηκαν στην πορεία παρακολούθησης δεν υπέστη νέο κάταγμα. Αυτό μας ενθαρρύνει πολύ και ακολουθούμε την επόμενη προσπάθεια που αυτή τη φορά έγινε από την ΕΜΟ, πάρα πολύ γνωστή σε πολλούς από τους ακροατές σήμερα, συμμετείχε ο κύριος Καραχάλιος, συμμετείχε ο κύριος Δρόσος και πολλοί άλλοι που βλέπετε εδώ, ο κύριος Χρονόπουλος. Και το δημοσιεύσαμε, όπως βλέπετε, πέρυσι, στην αρχή του χρόνου, τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας. Αυτή, λοιπόν, περιείχε 4 πανεπιστημιακές... Όχι, συγγνώμη, γιατί γυρίζει πίσω. 4 πανεπιστημιακές ορθοπαιδικές κλινικές, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, το Παπαγεωργείο, στη Θεσσαλονίκη και η Αγία Όλγα στην Αθήνα. Εδώ είχαμε μεγαλύτερο αριθμό, βεβαίως, να μπουν στη μελέτη. Εδώ όμως η στρατολόγηση ήταν χαμηλότερη από την πρώτη φορά, γιατί δεν ήταν τόσο κλειστό το κύκλωμα. Μόνο 29,3% δέχθηκαν από τους 1000 τόσους ανθρώπους να μπουν στην παρακολούθηση και στο πρόγραμμα.
Όμως και εδώ το εντυπωσιακό είναι ότι αυτοί που ολοκλήρωσαν στο τέλος του ενός χρόνου παρακολούθησης, και θα σας πω τι εννοώ παρακολούθηση, το πρόγραμμα, δεν είχαμε κατάγματα. Δηλαδή, τα νέα κατάγματα ήταν μόνο σε αυτούς που στην πορεία διέκοψαν την παρακολούθηση. Αυτοί οι οποίοι ολοκλήρωσαν 12 μήνες παρακολούθησης, απήντησαν στο τηλεφώνημα του 12ου μήνα, κανένας δεν είχε κάταγμα. Και αυτοί οι τρεις που βλέπετε εδώ είχαν ήδη διακόψει νωρίτερα. Η παρακολούθηση λοιπόν σε τι συνίστατο, μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, αυτοί οι άνθρωποι ελάβαν ένα τηλεφώνημα ένα μήνα μετά την έξοδο, 6 μήνες μετά την έξοδο και ένα τελευταίο τηλεφώνημα 12 μήνες μετά την έξοδο. Και αυτό το τηλεφώνημα τους ρωτούσε πάντα τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, βρισκόσαστε υπό παρακολούθηση για την οστεοπόρωση. Λαμβάνετε αγωγή? Εάν η απάντηση ήταν όχι, δεν λαμβάνω αγωγή, υπήρχε και μια δυνατότητα προεπιλεγμένων απαντήσεων γιατί δεν λαμβάνουν αγωγή, με 5 διαφορετικές δυνατότητες. Και στο τέλος, αν υποστήκατε ένα νέο κάταγμα στο μεσοδιάστημα που είχαμε να μιλήσουμε. Και τα αποτελέσματα σας έδειξα είναι αυτά. Όπως βλέπετε εδώ, η στρατολόγηση 27%, ολοκλήρωση όμως όλοι σχεδόν, ελάχιστοι δεν ολοκλήρωσαν, αυτούς που τελικά στρατολογήθηκαν, ήταν 26,7% του αρχικού αριθμού, που είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, σημαίνει ότι αυτός ο τρόπος της προσέγγισης με ένα τηλεφώνημα και συζήτηση με τον ασθενή κατά τακτά χρονικά διαστήματα, έστω και αν δεν πρόκειται για τον άνθρωπο ο οποίος είναι ο θεράπων για τον συγκεκριμένο ασθενή, αποδίδει και αποδίδει στα κατάγματα. Όχι αποδίδει στο να δημοσιεύσουμε τη μελέτη. Έτσι. Έχει ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα κέρδους σε κατάγματα. Ενθαρρυνθήκαμε λοιπόν και αρχίσαμε έναν δεύτερο κύκλο με το ίδιο πρωτόκολλο, σημειωτέν αυτά που σας δείχνω τώρα εδώ δεν έχουν δημοσιευθεί, η μελέτη δεν έχει τελειώσει. Οι δύο τελευταίες κλινικές, όπως βλέπετε, το Ηράκλειο της Κρήτης και τα Ιωάννινα, οι πανεπιστημιακές, ολοκληρώνουν την παρακολούθηση των ασθενών στο τέλος Ιανουαρίου που μας έρχεται. Οι υπόλοιπες τρεις κλινικές έχουν τελειώσει και γι' αυτό μπορώ να σας δείξω μόνον αυτά τα νούμερα που βλέπετε εδώ, ότι δηλαδή σε σύνολο 2.713 πιθανών προς είσοδο στη μελέτη, 692 δέχθηκαν, πάλι χαμηλό το νούμερο, 1/4 περίπου του συνόλου, και σε σχέση με τα ισχύα επιμέρους είναι περίπου τα αντίστοιχα. Θα σας εντυπωσιάσει ενδεχομένως αυτό το 1.300 που παρουσιάζει το Ασκληπείο της Βούλας. Να σας θυμίσω ότι εκεί είναι κρατικό νοσοκομείο, έχει 8 ορθοπαιδικά τμήματα, ένα από τα οποία συμμετείχε στο πρόγραμμά μας. Αυτό εδώ του κ. Παστρούδη, όπως βλέπετε, που όμως θεώρησε ότι το intention του τρίτου έπρεπε να είναι όλα τα εισαχθέντα κατάγματα στο νοσοκομείο για ένα χρόνο. Δηλαδή και στις άλλες κλινικές, και έκανε τον κόπο να τα μετρήσει και προσπάθησε να προσελκύσει στο πρωτόκολλο όσους μπορούσε περισσότερους, μπόρεσε 213 από τους 1.300. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν μετρούσε μόνο τη δική του κλινική, τα νούμερα θα ήταν πολύ χαμηλότερο εδώ και το ποσοστό συμμετοχής θα ήταν αρκετά υψηλότερο. Δεν πειράζει όμως, το λαμβάνουμε υπόψη και έτσι όπως είναι. Θέλω να πω ότι, και τελειώνω με αυτή τη διαφάνεια, οι υπηρεσίες ελέγχου καταγμάτων προσφέρουν πάρα πολλά. Προσφέρουν λιγότερα κατάγματα, κερδίζουμε ζωές, κερδίζουμε υγιή χρόνια, κερδίζουμε χρήμα. Απλώς πρέπει να βελτιώσουμε τους ρυθμούς στρατολόγησης, συγγνώμη,
να στοχεύσουμε σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών που παρατηρήσαμε, όπως παραδείγματος χάρη νέοι που υποεκτιμούν την νόσο οστεοπόρωση ή ηλικιωμένους με πολλαπλές νοσηρέτητες που έχουν πολλά στο μυαλό τους και δυσκολεύονται να συμμορφωθούν στην αγωγή, να τους βοηθήσουμε να συμμορφωθούν. Διαπιστώσαμε ότι το λειτουργικό αυτό μοντέλο έχει εξαιρετική σημασία να εμπλέκει τον θεράποντα ορθοπαιδικό χειρουργό. Όπου εμπλέκεται ο θεράποντα ορθοπαιδικός και κουβεντιάζει την υπηρεσία ελέγχου καταρμάτων με τον ασθενή, ο ασθενής συμμετέχει στο πρωτόκολλο, είναι κοντά και αποφεύγει το επόμενο κάταμα. Οι ιατροί πρέπει να εκπαιδευθούν ώστε να υποστηρίζουν τις υπηρεσίες ελέγχου καταρμάτων και να ενθαρρύνουν τους ασθενείς να συμμετέχουν. Και εδώ βεβαίως, τελευταία μου παρατήρηση, η ΕΕΧΟΤ, η Ορθοπαιδική Εταιρεία, οφείλει και μπορεί να αναλάβει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των FLS προγραμμάτων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κοσμίδη. Και τώρα θα παρακαλούσα τον κύριο Λιονί να ξεκινήσει την συζήτηση. Επειδή ξεκινήσαμε λίγο αργά, θα πρότεινα, αν συμφωνείτε, να δώσουμε άλλα 10 λεπτά, δηλαδή συνολικά 15 λεπτά για τη συζήτηση. Κύριε Λιονί, έχετε το λόγο. Κύριε Λιονί, με ακούτε? Γιάννη, έλα λίγο εδώ. Βλέπω ότι ο κύριος Λιονίς δεν είναι συνδεδεμένος αυτή τη στιγμή. Προφανώς έχει κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεσή του. Οπότε μπορώ να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Μπορείς να κλείσεις την παρουσίαση του το share screen, Χρήστο. Α, ναι. Συγγνώμη. Ωραία. Κύριε Λιονί, μας ακούτε τώρα? Ναι, ναι, σας ακούω. Είχα... Ωραία. Εντάξει. Σας μπορείτε ακούω. Είχα ένα πρόβλημα διακοπής. Ναι. Εντάξει. Μπορείτε να ξεκινήσετε τη συζήτηση, σας παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις, θα έλεγα, και η μία συμπλήρωνε την άλλη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να δώσουμε όμως το λόγο τώρα στον κύριο Πνευματικό, μέλο της Ελληνικής Βουλής, γνωστό συνάδελφο και ορθοπαιδικό. Νομίζω, κύριε Πνευματική, είχα και εγώ τη χαρά να σας γνωρίσω κάποια φορά και να επικοινωνήσουμε μαζί. Όμως η πρόσκληση ευγενική οφείλεται στον κύριο Παναγιωτόπουλο. Είναι τιμή μας που σας έχουμε. Θα θέλαμε να ακούσουμε τα σχόλιά σας. Κατατέθηκαν πολλές προτάσεις και με επιστημολογικό και επιστημονικό ενδιαφέρον, αλλά και με αναφορά στην πολιτική υγείας, και θα θέλαμε να μας πείτε και τη γνώμη σας και σαν συνάδελφος, αλλά και σαν μέλος της Ελληνικής Βουλής. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρο για την πρόσκληση. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι μαζί σας. Έτσι. Θέλετε να το κάνουμε, να σας κάνω μία, να σας πω τη γνώμη, ή θέλετε να μου κάνετε ερωτήσεις? Και στα δύο θα θέλαμε πρώτα, θα ακούσουμε και τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Εγώ η δική μου είναι να ακούσουμε πρώτα όμως ένα πρώτο feedback από αυτές τις προτάσεις που κατατέθηκαν. Ακούσαμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όλους τους ομιλητές, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλοι είχαν να πούνε κάτι ξεχωριστό και κάτι πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα στην καθημερινότητά μας, και βεβαίως τα προβλήματα καταγμάτων ευθραυστότητος στην προκείμενη περίπτωση είναι πάρα πολύ σημαντικά, και ίσως θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα το οποίο να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους ασθενείς σε πολύ γενικό επίπεδο, όχι
τόσο, όχι μεμονωμένα, αλλά περισσότερο σαν ένα σύνολο. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα όσον αφορά τα διάφορα υπουργεία είναι να δημιουργηθεί πραγματικά μια χαρτογράφηση των αναγκών υγείας, ένας υγειονομικός χάρτης στη χώρα μας, όπου με μεγάλη λεπτομέρεια θα πρέπει να ονοματιστούν τα προβλήματα σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα όπου και αυτά και αν βρίσκονται. Και αφού ολοκληρώσουμε μια τέτοια ενέργεια, μετά να μπορέσουμε να συνδέσουμε την πρωτοβάθμια περίθαλψη με τη δευτεροβάθμια και τη τριτοβάθμια κατά περίπτωση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν αφορά βεβαίως μόνο τα κατάστηματα εφθαρτότητας, αλλά αφορά την ολότητα του υγειονομικού χάρτη της χώρας μας και όλες τις ανάγκες που μπορεί να έχει ο γενικός πληθυσμός είτε στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας ή ακόμα πιο κοντά στις μεγάλου πόλεις, και με αυτόν τον τρόπο να μπορούμε να ξέρουμε πώς θα κατευθύνουμε τους ανθρώπους και δημιουργώντας έτσι ιδιαίτερα πρωτόκολλα αντιμετώπισης αυτών των ασθενών, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια οργανωμένη και μια συστηματική αντιμετώπιση. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι σε αυτό πρέπει να συμμετέχουν, όπως είπατε και εσείς κύριε Λιονί, και η τοπική και η προφυλακτική αυτοδιοίκηση, αλλά περισσότερο από όλα πρέπει να καταρτιστεί αυτός ο υγειονομικός χάρτης. Προφανώς άκουσα την άσκηση υπομορφή θεραπείας, έτσι νομίζω ότι όπως μας είπε ο κ. Κουτεντάκης, πολύ σημαντικό κομμάτι και αυτό, το οποίο και αυτό θα πρέπει να μπει σε μια ατζέντα, γιατί η καλή υγεία θα φέρει καλά, η καλή σωματική υγεία θα φέρει στο τέλος μια καλύτερη υγεία για τον ίδιο τον ασθενή, και η θεραπεία μπορεί να, πολλά προβλήματα, ειδικά μυοσχελετικά, λύνονται με μια κανονικότητα σε μια άσκηση που κάνει ο καθένας. Με πολύ προσοχή άκουσα τον κύριο Καραχάλιο για τα μητρώ της ευθραυστότητας και τις μελέτες που έχουν κάνει συγκεντρώνοντας ασθενείς με στοπορωτικά κατάγματα. Εδώ πέρα μπαίνουμε σε ακόμα πιο μεγάλη διαδικασία και ίσως το σύστημα θα πρέπει η πολιτεία θα πρέπει να διαφερθεί πάρα πολύ ενεργά στην ύπαρξη των mega data, τα οποία βεβαίως στις διάφορες ειδικότητες έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και η σημασία που προσφέρουν αυτές οι πληροφορίες δεν είναι μόνο στο να συλλέγουμε πληροφορίες για τους αρρώστους συγκεκριμένα, αλλά για να καθορίζουμε τελικά οι ιατρικές παρεμβάσεις. Χαρακτηριστικά στη δικιά μας την ειδικότητα, στη σπονδυλική στήλη που είναι το κομμάτι, και προφανώς το υπόλοιπο που ισχύει και στα ισχύα, στα γόνατα και στις ολικές αρθροπλαστικές, η συλλογή αυτών των στοιχείων δίνει μια προγνωστικότητα στους διάφορους ασθενείς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπορούμε να, όπως ξέρετε όλοι, υπάρχει η καινούργια αίσθηση, ας πούμε, το fragility score που έχουμε για τους αρρώστους, βάσει του οποίου μπορούμε τελικά, χρησιμοποιώντας διάφορες παραμέτρους, ένας από αυτούς είναι η οστοπόρωση, αλλά και η γενική του υγεία, αν μπορεί να υποστεί κάποιος ένα μεγάλο χειρουργείο. Επίσης, κοιτώντας τα αποτελέσματα συλλογικά από πολλά κέντρα, μπορεί κάποιος να ξέρει ποιο είναι το αναμενόμενο outcome ενός μεγάλου χειρουργείου. Άρα λοιπόν, δημιουργώντας έτσι τράπεζες ή μητρώα ασθενών, τα οποία κατά περίπτωση μπορούμε να τους ταξινομήσουμε, αυτό μπορεί να βελτιώσει το επίπεδο της παρεχόμενης υγείας και οπωσδήποτε να μειώσει σημαντικά το κόστος στο κράτος για την αντιμετώπιση ασθενών. Γιατί προφανώς ένας ασθενής, ο οποίος στατιστική δείχνει ότι με ένα χειρουργείο δεν πρόκειται να γίνει ποτέ καλύτερα, δεν υπάρχει λόγος να υποστεί αυτή την ταλαιπωρία και ο ασθενής και το κόστος στο κράτος. Έτσι, αυτά έχω να πω σε αρχικό επίπεδο. Καταλαβαίνω ότι νομίζω ότι αυτό που πρέπει κάποιος να κρατήσει είναι οπωσδήποτε τη δημιουργία μητρών σε όλες τις ειδικότητες και σε όλες τις υποκατηγορίες. Εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Αυτό θα έπρεπε περισσότερο οι φορείς της κάθε ειδικότητας, δηλαδή οι απεσταλμένοι κατά κάποιο τρόπο, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της κάθε ειδικότητας, δηλαδή όπως η ΕΧΟ της εμάς, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, να είναι αυτή που θα αναλάβει τη δημιουργία μιας τέτοιας database και σε συνδυασμό με, γιατί δεν χρειάζεται η πλατφόρμα για να γίνει αυτό το πράγμα, υπάρχει. Υπάρχει παγκόσμια, δεν προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τον τροχό. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Και από την άλλη την πλευρά, νομίζω ότι από την πολιτεία
Θα πρέπει πραγματικά να γίνει ένας σχεδιασμός, όπως είπαμε, ενός χάρτη υγειονομικού για τη χώρα μας, στον οποίο θα μπορέσουμε να τοποθετήσουμε και αυτούς ασθενείς. Ούτως ώστε τελικά να μπορούν να δημιουργηθούν πρωτόκολλα αντιμετώπισης των διαφόρων παθήσεων, ούτως ώστε να υπάρχει μία λύση η οποία θα είναι δηλαδή θα έχει εφαρμογή σε όλη μας τη χώρα. Δεν είναι δυνατό, δηλαδή αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε με αυτόν τον τρόπο είναι ότι κάθε ασθενής ανάλογα με το που θα βρεθεί θα έχει διαφορετική αντιμετώπιση. Δεν θα το θέλαμε αυτό. Θα θέλαμε ο ασθενής να έχει ή δυνατόν την ίδια αντιμετώπιση σε κάθε χώρο που θα βρεθεί. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι, κύριε Μοναδικέ, και να σας πω το λόγο που κυρίως σας καλέσαμε εδώ. Βεβαίως να ακούσουμε και την άποψη της πολιτείας, αλλά εμείς θα θέλαμε να ακούσουμε την άποψη ενός δικού μας ανθρώπου που έχει περάσει τώρα στην πολιτική για αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, θεωρείτε ότι το FFN βρίσκεται στο σωστό δρόμο, μπορεί να βοηθήσει, γιατί ακούσαμε και είναι βέβαια ευρέως διαδεδομένη η ιδέα στο FFN ότι για να προχωρήσει κάτι χρειάζεται δύο προσπελάσεις. Μία είναι από πάνω προς τα κάτω, το top-down, αλλά χρειάζεται και το bottom-up. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιος ρόλος, λόγος, υπάρξεως του FFN και αν μέχρι τώρα τις δραστηριότητες και την φιλοσοφία, αν την παρακολουθήσατε. Δεν καταλαβαίνω γιατί τίθεται αυτή η ερώτηση. Γιατί τίθεται η ερώτηση. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι κάθε μηχανισμός ο οποίος μπορεί να προάγει κάποια μορφή της επιστήμης είναι απαραίτητος. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να τίθεται αυτή η ερώτηση. Νομίζω ότι αυτά που ακούσαμε σήμερα είναι πολύ σημαντικά και απλώς θα πρέπει σε συνεργασία με άλλους φορείς, αλλά και με την πολιτεία την ίδια, να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Αλλά σας λέω ότι το επόμενο βήμα πρέπει να είναι συλλογικό. Δεν πρέπει να αφορά μόνο μια συγκεκριμένη κατηγορία παθήσεων, αλλά πρέπει να αφορά ένα συγκεκριμένο, ένα γενικευμένο υγειονομικό χάρτη. Γιατί θα πρέπει να οριστούν. Αυτό είναι κάτι που λείπει χρόνια. Το συζητάμε αιώνια στη χώρα αυτή και τελικά δεν έχει φτάσει ποτέ κανένας να συζητήσει στην ουσία του. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά συμφέροντα τα οποία σταματάνε αυτή τη διαδικασία από ένα σημείο εκεί πέρα. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να μπορέσουμε να δώσουμε στον πολίτη τη θεραπεία που χρειάζεται για το πρόβλημα που έχει. Και νομίζω ότι αρρωγείστε κι εσείς σε συνδυασμό με άλλους φορείς και την πολιτεία μαζί. Δηλαδή, ωραία. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, κάθε φωνή είναι ευπρόσδεκτη. Γι' αυτό σας μου κάνει εντύπωση η ερώτηση έτσι όπως τη θέτετε. Γιατί κάθε φωνή είναι ευπρόσδεκτη. Δεν υπάρχει φωνή. Δηλαδή, δεν υπάρχουν. Πώς λέμε παλιά, δεν υπάρχουν χαζές ερωτήσεις. Υπάρχουν μόνο χαζές απαντήσεις, νομίζω, σε αυτή τη ζωή. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε δει τον κύριο Καρχάλιο που έχει σηκώσει το χέρι του από ώρα. Κύριε Καρχάλιο, έχετε το λόγο. Λοιπόν, θα κάνω μια παρέμβαση πρακτική. Κύριε Πνευματικέ, ακούτε? Ναι, Θεόφιλε, βεβαίως. Ναι, Σπύρο μου. Λοιπόν, προσεγγίζοντας τους πολιτικούς, τώρα θα μιλήσω πολιτικά, δεν θα μιλήσω επιστημονικά όπως μίλησα πριν. Δεν διαχωρίζεται αυτό. Δεν διαχωρίζεται. Διαχωρίζεται. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Θα σας εξηγήσω και εγώ γιατί. Όχι, μας εξηγήσετε. Και θα καταλάβετε τι θέλω να πω. Πολλές φορές δεν το αντιλαμβάνονται το μέγεθος του θέματος. Και υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. Τώρα υπήρχε η πανδημία. Ωραία, πριν υπήρχε το μνημόνιο. Αυτό που θέλω να καταλάβουν και όλοι, έτσι, πέρα από το δίκτυο το οποίο είναι απαραίτητο και έχει συγκεκριμένους σκοπούς, και εγώ το στηρίζω απαραίτητα, όσον αφορά για τα Μητρώα που ήταν και το θέμα της δικιάς μας παρουσίασης. Είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρώπη που δεν έχουμε συγκροτημένα Μητρώα. Όχι, το καταλαβαίνω. Δεν είναι κάτι, δεν κομίζουμε. Όχι, ας είμαι ευρέσεις, πρέπει να τελειώσω. Ναι. Δεν κομίζουμε γλάφκα της Αθήνας. Άρα λοιπόν πρέπει κάποιος να ψήσει τους πολιτικούς ότι αυτό το οποίο λέμε πρέπει, έχει μεγάλη προτεραιότητα. Γι' αυτό λοιπόν κάνω μια πρόταση. Πάρ' το επάνω σου. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ, συγγνώμη, να ζητάτε το λόγο. Ο καθένας που θέλει να πάρει το λόγο, να ζητάει το λόγο. Ή από μένα, τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Ευχαριστώ πολύ. Okay. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλει να μιλήσει κανένας, κύριε Πνευματικέ, να υπάρξουν όλες οι ερωτήσεις, γιατί είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν και άλλες ερωτήσεις σε εσάς και σας ευχαριστούμε ξανά που είστε κοντά μας. Υπάρχουν άλλα σχόλια ερωτήσεις για τον κύριο Πνευματικό που ήρθε να μας βοηθήσει και ως αρρωγός δεν ήρθε για να απαντήσει εκ μέρους κάποιες κυβέρνησης. Υπάρχουν ερωτήσεις και σχόλια.
Ναι, κύριε Τωσουνίδη, και μετά θα ήθελα κι εγώ ένα. Ευχαρίστω, κύριε Τωσουνίδη. Γεια σας, κύριε Πνευματικέ. Θα ήθελα να ρωτήσω γιατί λέτε ότι πρέπει να γίνει ένας ολοκληρωμένος υγειονομικός χάρτης προκειμένου να προχωρήσουμε σε κάτι ιδιαίτερο για την ορθοπαιδική. Δηλαδή, πιστεύετε ότι δεν πρέπει να κάνουμε σαν ορθοπαιδική κοινότητα το βήμα και να κάνουμε το Μητρό Καταγμάτων? Πρέπει δηλαδή να περιμένουμε να γίνει αυτός ολοκληρωμένος υγειονομικός χάρτης? Αν κατάλαβα καλά αυτό που είπατε. Να συμπληρώσω, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πνευματικέ, πριν. Βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την πρότασή σας, πρέπει να σας πω. Και άλλωστε και ο κύριος Παναγιωτόπουλος μίλησε και για τις δύο προσεγγίσεις. Στη δική μου τη γνώμη δεν είναι και οι δύο διαδρομές, και από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε, ότι η Ελλάδα χρειάζεται έναν χάρτη υγειονομικό. Υγειονομικό χάρτη με την έννοια της εκτίμησης των αναγκών. Θυμάμαι αυτό το θέμα το είχαμε κουβεντιάσει πάρα πολύ, όχι μόνο χάρτη με την έννοια του χάρτη, αλλά περισσότερο με την εκτίμηση των αναγκών υγείας του πληθυσμού. Αυτό έχουν γίνει λίγες προσπάθειες. Μια ουσιαστική προσπάθεια πριν από πολλά χρόνια ήταν από τον καθηγητή Δημήτρη Τριχόπουλο. Είχε δημοσιευτεί τότε σε ένα ελληνικό περιοδικό. Υπήρχε ακόμη μια πρόταση. Είχα τη χαρά να είμαι αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας με τον κύριο Τσουρό. Είχαμε διατυπώσει τότε, ήταν διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, μια πρόταση για έναν τέτοιο, ακριβώς αυτή την πρόταση που είπε εξαιρετικά ο κύριος Πνευματικός. Δεν προχώρησε αυτή η πρόταση. Είναι αλήθεια ότι στερούμαστε έναν τέτοιο συστηματικό. Πρέπει να σας πω ότι η Σουηδία, που την ξέρω πάρα πολύ καλά, λιγότερο από κάθε 10 χρόνια συντάσσει μια τέτοια ουσιαστική πρόταση, η οποία δίδει πολλή πληροφορία για έναν τέτοιο στρατηγικό σχεδιασμό. Δημοσιεύεται πάντα σε ένα από τα Scandinavian Journals. Και το τελευταίο, για να πάρει και το λόγο ο κύριος Πνευματικός για να μας δώσει, νομίζω ότι δεν αποκλείεται, κύριε Τωσουνίδη, και η δικιά μας προσπάθεια. Εσείς ξέρετε πολύ καλά ότι εδώ στην Κρήτη, σαν Πανεπιστημίο Κρήτη, σαν ιατρική σχολή, με τη βοήθεια της περιφέρειας, φτιάξαμε το μοναδικό αρχείο για τον καρκίνο. Είναι digital, είναι διαχρονικό, κάνει spatial time ανάλυση. Απλά εδώ περιμένουμε την αρρωγή της πολιτείας και του Υπουργείου Υγείας να πάρει τα αποτελέσματα, να τα γενικεύσει και να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια σε εθνικό επίπεδο. Κύριε Πνευματικέ. Σας ευχαριστώ πάλι. Ναι. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Άμα είναι, θα απαντήσουμε όλες μαζί μετά. Okay. Ωραία. Στο Θεό οφείλω να απαντήσω πρώτα απ' όλα. Έτσι, με μεγάλη χαρά ακούω τις απόψεις του και τις εκτιμώ και τις σέβομαι πάντα. Γιατί είναι πάντοτε to the point. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία, λοιπόν, είναι να κατανοήσουμε ότι υπάρχουν, πρώτα απ' όλα, όπως είπε και ο κ. Παναγιωτόπουλος, το λέω και εγώ, υπάρχουν δύο τρόποι να γίνουν τα πράγματα. Από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω. Από πάνω προς τα κάτω είναι πολύ πιο χρονοβόρα και πολύ πιο δύσκολη δουλειά. Και είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργηθεί ένα Μητρό ασθενών από την εταιρεία την ορθοπαιδική, από ότι άμα γίνει από το κράτος αυτό καθεαυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η απάντησή μου, και βεβαίως είμαι διατεθειμένος να το πάρω επάνω μου και βεβαίως είμαι διατεθειμένος να κάνουμε όποια συνάντηση θέλετε, με όποιον χρειάζεστε, και να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Η δεύτερη απάντηση είναι ότι δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι που ασχολούνται με την πολιτική είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν υπάρξει μάχημοι στο πεδίο της επιστήμης της δικιάς μας, έτσι, με αποτέλεσμα να μην έχουν την βαθιά γνώση όλων των προβλημάτων που αφορούν στα συστήματά μας και στα συστήματα υγείας της χώρας και των υπολείπων συστημάτων υγείας. Άρα, λοιπόν, η άποψή τους διαχέεται κατά κάποιο τρόπο από τις πληροφορίες που δέχονται από το περιβάλλον. Αυτό, λοιπόν, δεν μπορεί ποτέ να έχει την πλήρη γνώση ενός ανθρώπου που έχει ζήσει 30 χρόνια μέσα σε ένα σύστημα και το καταλαβαίνει ακριβώς πώς λειτουργεί για την κάθε λεπτομέρεια. Άρα, νομίζω ότι εδώ πρέπει να είμαστε εμείς αρρωγοί για να κάνουμε το σύνδεσμο κατά κάποιο τρόπο μεταξύ του νοσοκομείου, του ιατρικού κόσμου και της πολιτείας. Και αυτό μπορεί να γίνει και με μεγάλη χαρά να προσφέρω όσο χρειάζεται. Ωραία. Το δεύτερο κομμάτι, απαντώντας στον κύριο Τουσουνίδη, βεβαίως και δεν θεωρώ ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας, δηλαδή ότι πρέπει πρώτα να γίνει ο υγειονομικός χάρτης για να δημιουργηθεί ένα Μητρό ασθενών με κατάγματα ευθαυτότητος. Όμως, αυτό που πρέπει κάποιος να καταλάβει είναι ότι σποραδικά μπορεί να συμβούν αυτά τα πράγματα. Αυτό που χρειάζεται ένα ευνομούμενο κράτος για να λειτουργήσει σωστά
είναι ένας σωστός υγειονομικός χάρτης με τις ανάγκες του κάθε πληθυσμού. Διότι, εν πάση περιπτώσει, αφού μιλάμε για στην Κρήτη που είστε, φανταστείτε σε ένα μικρό χωριό στο κάπου μακριά από μακρισμένα να είναι μια γιαγιούλα η οποία να έχει ένα αισθοπολιτικά κατάγματα. Αυτή τη γιαγιούλα πώς θα την παρακολουθήσει κάπως, πώς θα την κατευθύνουμε σε μια πρωτοβάθμια περίθαλψη όταν πραγματικά δεν υπάρχει. Στην καλύτερη περίπτωση υπάρχει ένα αγροτικό ιατρείο που κατά τα ψέματα οι περισσότεροι εκεί πέρα καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί ένα σύστημα τέτοιο. Άρα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος δεν έπρεπε να κατευθύνεται με βάση τις ανάγκες, τις πληθυσμιακές ανάγκες του τόπου στο οποίο βρίσκεται, να υπάρχει ένα κανονικό σύστημα το οποίο θα τους δέχεται αυτούς τους αρρώστους και να ξέρουμε πώς θα μπορούν, πώς θα κατευθύνεται. Άρα λοιπόν, ωραία να φτιάξει. Δηλαδή, θεωρώ ότι πρέπει να φτιαχτεί και από τις δύο μεριές το σύστημα για να μπορεί τελικά να λειτουργήσει, για να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μακροπρόθεσμα και σωστά αποτελέσματα. Και αυτό θέλω να πω, ότι πρέπει να φτιαχτεί ο υγειονομικός χάρτης. Είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί χρόνια, έχει συζητηθεί πολλές φορές και δυστυχώς δεν έχει ευοδοθεί ποτέ. Αυτή τη στιγμή, αν δεν το κάνουμε, αν δεν κάνουμε κάτι τέτοιο, το σύστημα υγείας στη χώρα είναι τόσο πολύ, η υγεία γενικά είναι τόσο πολύ ακριβή, που δεν θα μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στις ανάγκες και στις οικονομικές ανάγκες ενός τέτοιου εγχειρήματος. Και αυτή η άσκηση θα πρέπει να λυθεί πολύ γρήγορα, γιατί πραγματικά θα δούμε τις συνέπειες. Το γεγονός ότι υπήρξε κορονοϊός ή οτιδήποτε άλλο και μια πανδημία δεν αποκλείει ότι δύο πράγματα δεν μπορούν να δουλέψουν ταυτόχρονα. Ο κόσμος δεν πέθανε, ότι σταμάτησε, η ζωή μάλλον δεν σταμάτησε με τον κορονοϊό, η ζωή συνεχίζεται. Άρα ταυτόχρονα με το ένα πρόβλημα θα πρέπει να λειτουργήσουμε και σε άλλα επίπεδα. Και αυτό το πιέζω, δηλαδή σε αυτό το κομμάτι έχω στείλει επανειλημμένα αναφορές και προσπάθειες, ότι αυτό, άμα θέλουμε να φτιάξουμε ένα σύγχρονο σύστημα υγείας, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε ριζικές αλλαγές, οι οποίες είναι η ώρα να γίνουν. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν. Πώς θα γίνουν? Δεν μπορούμε να τις αφήνουμε να περιμένουν στην πορεία του χρόνου. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Πνευματικό. Πραγματικά συμφωνούμε στις τοποθετήσεις του. Έτσι είναι η κατάσταση, όπως την περιέγραψε. Δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό να μας πει. Στην Ελλάδα ζούμε όλοι. Ξέρουμε λοιπόν τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Το σημαντικό είναι ότι είμαστε όλοι μαζί και ότι μας έδωσε την υπόσχεση ότι θα ξαναβρεθούμε και θα προχωρήσουμε όλοι μαζί για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες κάποιας αλλαγής και από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω. Αυτό ας κρατήσουμε. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Τον ευχαριστώ πολύ. Και πριν περάσουμε στον κύριο Κοσμίδη που έχει ζητήσει το λόγο, θα παρακαλούσα... Κύριε, σας ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτάκι, γιατί θα πρέπει να φύγω. Έχω μια υποχρέωση πάλι. Αλλά είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά είμαι στη διάθεσή σας. Όπου θέλετε, όποτε θέλετε, να πάμε να βρεθούμε, να συναντηθούμε και να κάνουμε τη ζήτηση σε όποιο επίπεδο χρειάζεται. Ωραία. Σας ευχαριστώ ωραία. Πάρα πολύ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Πριν προχωρήσουμε τώρα στον κύριο Κοσμίδη και στον κύριο Καραχάλιο που ζήτησαν το λόγο, θα ήθελα έχουμε στο πάνελ μια κυρία, την κυρία Μαρία Τσεκούρα, που είναι η δεύτερη έκπληξή μας και η οποία αντιπροσωπεύει τους ασθενείς. Έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα τα τελευταία 20 χρόνια, κυρία Τσεκούρα. Περίπου. Και παραπάνω. Ναι. 20 χρόνια. Έχει δημιουργήσει το Σύλλογο Πεταλούδα, ο οποίος έχει πάρα πολλά μέλη, έχει μια φοβερή δραστηριότητα σε όλη την Ελλάδα, μας την έχει παρουσιάσει παλιότερα και πρέπει να σας πω ότι κάποια στιγμή όταν προσπάθησα διάλυση οδού να πλησιάσω τον IOF, μου είπανε η κυρία Τσεκούρα ξέρει ότι εσείς κάνετε πράγματα με το FFN. Είναι λοιπόν γνωστή όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εκπροσωπεί τους ασθενείς και θα ήθελα να μας πει η ίδια πώς είδε την σημερινή μας συζήτηση και τι πιστεύουν οι ασθενείς για το FFN. Το χρειαζόμαστε, είμαστε στο σωστό δρόμο, υπάρχουν ιδέες συνεργασίας και τι θα έπρεπε να κάνουμε. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, συγχαρητήρια για την διοργάνωση του συνεδρίου σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ένα βασικό κομμάτι του πάζλ της υγείας είναι ασφαλώς οι ασθενείς, για τους οποίους γίνεται όλη αυτή η δράση. Η καταγραφή των καταγμάτων εθραυσότητας είναι πρώτη της σημασίας και θα βοηθήσει εμπράκτως τους τωρινούς αλλά και τους μελλοντικούς ασθενείς. Ο κύριος Κοσμίδης είπε πριν από λίγο μια μαγική λέξη.
Δέχτηκε με το τηλεφώνημα και αυτή τη μεγάλη μελέτη που έκαναν, το τηλεφώνημα που έκαναν στους ασθενείς, δηλαδή την άμεση επικοινωνία που είχαν. Ο Σύλλογος των Ασθενών θεωρεί τον εαυτό του μέρος αυτή της μεγάλης ομάδας και θέλουμε να ενταχτούμε μπράκτος σε αυτή μέσα από στρατηγικές υγείας που μπορεί να σχεδιαστούν. Υπάρχει μια λέξη κουμπί, η εξωστρέφεια. Όλα αυτά που έχω ακούσει μέχρι στιγμής, τα επιστημονικά, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμα για όλους σας. Πώς το δέχεται ο ασθενής που και πώς θα μπορεί να περάσει μέσα σε όλη την ελληνική οικογένεια. Εμείς σαν μότο έχουμε, πέρα από την, και μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια, πέρα από την επιμόρφωση των ασθενών και των οικογενειών τους, γύρω από τα κατάγοντα, για την αποφυγή τους, για την καταγραφή τους, αλλά και την αντιμετώπιση τους, είναι να ευαισθητοποιήσουμε όλη την ελληνική οικογένεια. Δεν είναι μόνο ο ασθενής που έχει κάνει το κάταγμα ή αυτός που πρόκειται να κάνει. Αν δεν αντιμετωπιστεί σαν θέμα ολόκληρης ελληνικής οικογένειας, και μάλιστα εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουμε τις νέες ηλικίες, τα νέα παιδιά που θα προσέξουν, που θα γίνουν μια λυσίδα μαζί με τους μεγάλους, δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Η εμπειρία μας τόσο χρόνων μας δείχνει, και έχοντας ευαισθητοποιήσει πάνω από 60.000 κόσμο σε όλη την Ελλάδα, ότι η συνεργασία με φορείς, επιστημονικούς κατά κύριο λόγο, γιατί αυτοί έχουν τον πρώτο λόγο στην ενημέρωση και στην επιστημονικότητα, αλλά και με άλλους φορείς, όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, οι κοινωνικοί φορείς, και πηγαίνοντας πόρτα-πόρτα, έτσι γίνεται η ευαισθητοποίηση. Είναι χρονοβόρα, είναι θέλει ανθρώπους, αλλά πάνω απ' όλα θέλει και μεράκι. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τσεκούρα. Πολύ σημαντικό το 60.000 που είπε, είναι εντυπωσιακό. Το πόρτα-πόρτα είναι εντυπωσιακό. Μεγάλη υπομονή, μεγάλη προσπάθεια. Ευχαριστούμε. Μα το είπε και ο κύριος Κοσμίδης, γι' αυτό το ναι, ναι. Το βεβαίως, ότι δέχτηκε τηλέφωνο από τον γιατρό, το ότι δέχτηκε η ελληνική οικογένεια κάποιος που ενδιαφέρεται, δεν είναι ένα πρόσωπο. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει επιστημονικότητα, σίγουρα πρέπει να γίνεται καταγραφή, αλλά υπάρχει και το ανθρώπινο κομμάτι. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ, και πριν περάσουμε στους συναδέλφους που ζήτησαν το λόγο, θα παρακαλούσα στους δύο μιλητάς μας, τον κύριο Κουτεντάκη και τον κύριο Κοσμίδη, να κάνουμε μερικές ερωτήσεις και στον κύριο Καραχάλιο, μία ερώτηση τουλάχιστον στον καθένα, και μετά να πάμε στη συζήτηση, για την οποία έχουμε περίπου 10 λεπτά ακόμα, γιατί ήδη είμαστε 20 λεπτά εκτός χρόνου. Ναι, κύριε Τοσουνίδη. Ναι, ήθελα να κάνω μία ερώτηση στον κύριο Καραχάλιο. Είπατε, κύριε Καραχάλιο, ότι συναντήσατε αντίσταση από τους συναδέλφους προκειμένου αυτοί να βάζουν περιστατικά στο Μητρό. Η προσπάθεια για το Μητρό ήταν αυτό να γίνει public domain ή να κρατηθούν τα αποτελέσματα εντός της ορθοπαιδικής κοινότητας. Διότι αυτό είχε γίνει στην Αγγλία και προσπάθησαν να κάνουν public domain, ας πούμε, τα αποτελέσματα του τραύματος, το τι γίνεται με το major τραύμα. Και εκεί βρήκαμε φοβερή αντίσταση από τους αγγειοχειρουργούς. Διότι αυτοί χειρουργούσαν περιστατικά βαριά στις εφημερίες τους, πεθαίνανε και βρισκόταν να έχουν χείριστα αποτελέσματα. Και είχαν τεράστιο πρόβλημα οι αγγειοχειρουργοί. Οπότε αποφασίστηκε το Μητρό, όχι των καταγμάτων, αλλά του τραύματος, να μην γίνει public domain όπως γίνεται το Μητρό των αρθροπλαστικών. Λοιπόν, κύριε Τουσουνίδη, ευχαριστώ πολύ, γιατί θα το επαναλάβω. Ήταν δύο από τις διαφάνειές μου, αυτό που προσπάθησα να το ξεκαθαρίσω. Η Ελληνική Ορθοπαιδική Εταιρεία, την οδό που διάλεξε, είτε να ακολουθήσει το σουηδικό μοντέλο. Και γι' αυτό το λόγο εξακολουθεί να υπάρχει και επιτροπή διαχείρισης του Μητρώου Καταγραφής των Ολικών Αυτοπλαστικών. Δηλαδή, ακολουθήσαμε, ήταν η απόφαση, η πρώτη παρέμβαση να είναι από την επιστημονική κοινότητα. Έτσι. Και μετά, γιατί αναπόφευκτα, ειδικά όταν μιλάμε για ακριβές θεραπείες κτλ., σε κάποια στιγμή θα εμπλακεί και το Υπουργείο, σε περίπτωση που έχουμε το αντίθετο από το best practice, έχουμε το worst practice. Αλλά αυτή ήταν η τακτική μας. Βρήκαμε πάρα πολύ μεγάλη αντίσταση και μετέπειτα προεδρία της Ορθοπαιδικής Εταιρείας κατήργησαν με την πρόφαση ότι δεν
κατοχυρώνονται τα προσωπικά δεδομένα, πράγμα που ήταν τελείως αντίθετο. Εμείς είχαμε πάρει όλες τις προδιαγραφές όπως εφαρμόζονται σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, κοιτάξτε, για όσους μας που δεν έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα, όσοι παρακολουθούν αυτή τη στιγμή τις δραστηριότητες του συνεδρίου, εδώ δεν είναι κάτι που παράγουμε τεχνολογία και καινούριες ιδέες και τις δοκιμάζουμε. Είναι μία, έστω και το 2015-16 εφαρμόζαμε ουσιαστικά προηγούμενη διεθνή εμπειρία. Και εκείνη την εποχή ήταν ήδη γνωστά τα προβλήματα που ήταν οι παγίδες. Εμείς είχαμε πάρει τα καλύτερα μοντέλα, τα πιο εύχριστα. Και πάλι αποτύχαμε. Ανεπίσημα η απάντηση ήταν ότι εγώ δεν θέλω. Θέλω να δείχνω στο Facebook τα αποτελέσματά μου. Δεν θέλω αξιολόγηση, δεν θέλω να φαίνεται τίποτα και δεν θέλω να ελέγχομαι από τίποτα. Και εδώ επανέρχομαι πάλι στην αλλαγή νοοτροπίας που είχε πει ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Είναι βασικό θέμα. Αλλαγής νοοτροπίας. Πρέπει να μάθουμε να καταγράφουμε τη δουλειά μας, όχι μόνο για ένα paper, έτσι να την καταγράφουμε ουσιαστικά. Και να έχουμε όλους αυτούς τους μηχανισμούς της κλίμακες αξιολόγησης που εφαρμόζονται στο εξωτερικό, διεθνώς κτλ. Και να αξιολογούμαστε. Και μάλιστα να συγκρίνονται τα κέντρα μας. Πάντως όλο τον κόσμο γίνεται αυτό. Δεν κομίζουμε γλάφκας πουθενά, κυρίες και κύριοι. Ζητάμε να γίνουν αυτά τα πράγματα. Εγώ ντρέπομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εμφανίζομαι συμβουλευτικά στο external panel, στον advisors για τα implants. Όταν έρχεται και με ρωτάνε εσείς το Μητρό σας τι κάνετε, να πω ότι έχουμε αποτύχει. Το ξέρουν. Σε κλειστό χώρο ότι εμείς προσπαθήσαμε και αποτύχαμε να κάνουμε αυτά τα οποία είναι τα λογικά. Έτσι, απέτυχε και ο κύριος Κοσμίδης, παρότι πήγαμε και μαζί. Τι να κάνουμε. Ο κύριος Κοσμίδης ήταν πιο αποτελεσματικός, να σας πω την αλήθεια, ήταν πιο αποτελεσματικός, γιατί τουλάχιστον εφαρμόστηκε κάπου. Εμείς 4 κέντρα σε όλη την Ελλάδα βάλαμε τους ασθενείς όλους μέσα, μερικοί ιδιώτες βάλανε, στην Ξάνθη ο κύριος Δρίγας, ο διευθυντής του νοσοκομείου που είχε κάνει πολλά χρόνια στη Σουηδία, και άλλες 2-3 ιδιώτες. Έτσι. Σας είπα ποιο είναι το θέμα. Και γι' αυτό το λόγο επιμένω ότι αν δεν έρθει και μία μορφή πίεσης, σε εισαγωγικά, είναι δύσκολο να γίνει. Και σε όλες τις χώρες που είχαν το recovery rate κάτω από το 90, το 85, και αυτή δεν είναι δικιά μου ιδέα, δεν είναι αντιδραστική η δικιά μου ιδέα πολιτική, τι κάνανε, συνδέσανε το reimbursement με τέτοια. Έτσι, αυτό είναι στη Γερμανία δηλαδή, για να πούμε και τα πράγματα πώς έχουν γίνει. Οι Γερμανοί για να τους πείσουν τους ιδιώτες Γερμανούς να καταγράψουν τους ασθενείς τους, τους βάλανε, συνδέσανε την ανταπόδοση, την ταμιακή ανταπόδοση του κόστος με την καταγραφή του περιστατικού. Τελεία και παύλα. Αυτό ακριβώς για την ξενοδοχεία. Αυτό ωραία, ακριβώς ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό είναι να ξέρουμε τα προβλήματα, αλλά υπάρχει όμως και αυτό που λένε problem revisited. Μπορεί να το ξαναεπισκεφθούμε και με μια άλλη λογική και να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση. Κύριε Παναγιωτόπουλε, το έχουμε κάνει τρίτη φορά το έχουμε κάνει τώρα με τον κύριο Κοσμίδη αυτό. Εμείς συνεχώς συνεχίζουμε και πιέζουμε. Και εγώ τώρα είμαι έτσι, δεν είμαι αντίθετος με τους προηγούμενους. Έτσι δεν είναι. Ωραία, ωραία. Αλλά βλέπετε οι προτεραιότητες είναι δεδομένες. Πρέπει να το αντιληφθούν. Εντάξει, εμείς δεν θα σταματήσουμε μέχρι να γίνει και τώρα θα παρακαλέσω να θέσουμε μια ερώτηση στον κύριο Κουτεντάκη, ο οποίος μας πήγε σε ένα άλλο επίπεδο για την προσπάθειά του αυτή και να μας πει λίγο, κύριε Κουτεντάκη, πετύχατε πράγματι ένα πολύ σημαντικό πράγμα, να κάνετε την γνωστή την άσκηση σαν φάρμακο και επίσης να καθιερώσετε και τη συνταγογράφησή της. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ευχαριστώ κύριε Παναγιωτόπουλε. Είναι γεγονός ότι στο ΚΕΣΥ πριν από 3-4 χρόνια πήρε μία απόφαση και είχε αναρτήσει πρωτόκολλα άσκησης και πήρε μία απόφαση να συνταγογραφείται η άσκηση. Πριν όμως αυτό το πράγμα δεν προχώρησε. Όπως και πολλά άλλα από ό,τι ακούω τώρα και γιατί δεν είμαι του χώρου. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς συνεχίζουμε. Έχουμε κάνει συνεργασίες με διάφορους ιατρικές ομάδες, όπως με τους φυσιάτρους, με εσάς, με τους καρδιοχειρουργούς κτλ.
ώστε να μπορέσουμε σιγά σιγά να μπει αυτό το πράγμα που λέμε άσκηση, να μπει μέσα στην κουλτούρα μας, μέσα στην νοοτροπία μας. Φτάσαμε στο σημείο, όπως πολύ καλά ξέρετε, και δεν ξέρω αν θα πρέπει να το ανακοινώσουμε ακόμα, είχαμε μέχρι και στην Ευρωβουλή φτάσαμε. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος τα ξέρει ακόμα καλύτερα. Φτάσαμε μέχρι την Ευρωβουλή και βλέπουμε ότι οι ευρωβουλευτές το είδανε θετικά, η πλειονότητα αυτών, όχι όλοι. Αλλά το καλό είναι ότι είναι από όλες τις πολιτικές, κομματικές, ας το πούμε, ομάδες. Από το ΚΟΚΟΕ μέχρι την Ελληνική Λύση. Όλοι ήταν μέσα. Αυτό μας δίνει μια χαρά. Ελπίζω κάτι να γίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οπότε θα το πάρουμε και εμείς. Και ίσως αυτό να είναι και κάτι που πρέπει να κοιτάξουμε και στη δική σας, να κοιτάξετε και εσείς στη δική σας περίπτωση. Να πάτε δηλαδή πιο πάνω, στρατηγικά. Να έρθει δηλαδή το μπουγιουρντί, συγγνώμη για την έκφραση, από πάνω προς τα κάτω. Τώρα θα δούμε πώς θα πάμε εμείς. Ελπίζω να πάμε καλά. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Μέρος είναι και ο κύριος Παραγιωτόπουλος οπωσδήποτε και άλλοι συνάδελφοι, γιατροί πιο πολλοί. Αλλά το κάναμε έτσι σαν μια ομάδα. Καθίσαμε μια ωραία πρωία και είπαμε, ρε παιδιά, θα στέλνουμε και στους ευρωβουλευτές. Και έτσι έγινε. Γράψαμε ένα κείμενο, το ήταν καλό, το δεχθήκανε. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι το κομμάτι της άσκησης στην πρόληψη, όχι σε αυτό που συζητάτε εσείς, είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ ουσιαστικό και έχει υπολογιστεί ότι εάν γίνει αυτό σε ένα βαθμό 30% του πληθυσμού εμπλακεί σε αυτές του είδους τις δραστηριότητες, το κέρδος που θα έχει το σύστημα υγείας αγγίζει στο 50%. Αυτοί είναι υπολογισμοί. Δεν έχουμε στοιχεία να σας, δεν έχω στοιχεία να σας δώσω, αλλά και τα μισά να είναι πάλι κέρδος για το σύστημα υγείας, χωρίς να υπολογιστεί το κοινωνικό κόστος, μάλλον το κοινωνικό όφελος, το οποίο θα είναι τεράστιο. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω. Στη διάρκεια. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά δεν πρέπει να αφήσουμε καμία πόρτα που να μην χτυπήσουμε. Έτσι, δεν δεχόμαστε όχι σαν απάντηση. Και τώρα θα ήθελα ο κύριος Κοσμίδης να μας πει την δική του άποψη. Έχει ζητήσει το λόγο. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να σας πω πρώτον ότι, παρόλο που λείπει ο Σπύρος τώρα από την κουβέντα μας, πρέπει να τον πληροφορήσω, αν δεν το έχει ήδη καταλάβει, ότι τέτοιου είδους προσπάθειες μόνο από πάνω προς τα κάτω μπορεί να ευδοκιμήσουν. Όταν ο κύριος Καραχάλιος ήταν πρόεδρος, με πίεση να το κάνουμε στην ιστοσελίδα της ΕΧΟΤ, συνεργάστηκα με τον τεχνολόγο εκεί της ιστοσελίδας, βάλαμε το μητρό των καταγμάτων, απέτυχε απολύτως. Τώρα ευτυχώς βρισκόμαστε επί θύρες να εφαρμοστεί απόλυτα, παρόλο που, και θέλω να το ξέρετε αυτό, ως απογοήτευση όλων μας, το Υπουργείο με το νεοποιεί, βρίσκονται σε διαφορετική κρατική επικράτεια. Λες και είναι σε άλλο κράτος. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν για τα απλούστερα πράγματα. Θεωρώ, επειδή το μητρό που εγώ προτείνω, το πολύ απλοϊκό των 5 παραγόντων, χρειάζεται και τους σερβερ του ΕΟΠΗ. Δεν θα θέλω να σας πω τώρα τις λεπτομέρειες, θα το δείτε όταν θα ανέβει. Πρέπει οπωσδήποτε να συνεργαστεί το Υπουργείο με τον ΕΟΠΗ. Αυτή είναι η μόνη μου ανησυχία. Ξέρω ότι το Υπουργείο το έχει σε προτεραιότητα αυτό τον καιρό. Θα γίνει όπου να είναι. Αλλά εκείνο που ανησυχεί είναι πώς θα συνεργαστεί το Υπουργείο Υγείας με τον ΕΟΠΗ ώστε να ολοκληρωθεί η προσπάθεια. Θα δούμε, θα σας ενημερώνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Λιονί, έχετε τον τελευταίο λόγο. Είδατε ότι έχουν σηκώσει χέρια κιόλας. Είναι και η κυρία Πανουριά είχε σηκώσει το χέρι της, αλλά το κατέβασε. Ο κύριος Τουσουνίδης, αλλά δεν ξέρω. Κυρία Πανουριά, θέλετε κάτι να πείτε? Είναι τόσο μεγάλη συζήτηση που πιστεύω ότι θα πάρω πολύ χρόνο, οπότε σας αφήνω
Έχουμε ξεπεράσει και κατά μισή ώρα. Ωραία, τότε εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ εσάς, κύριε Παναγιωτόπουλε, που συμβάλλατε ουσιαστικά στην υλοποίηση αυτής της συνεδρίας, όλους τους προσκεκλημένους, αλλά και εκείνους που σχολίασαν και έδωσαν προτάσεις. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, γιατί νομίζω ότι ήταν μια πολύ σημαντική συνεδρία. Κατατέθηκαν προτάσεις, δεν θα χάσουμε την αισιοδοξία μας. Είναι αλήθεια το ότι η πολιτεία οφείλει να κάνει πολλά. Οφείλει να συνθέσει, οφείλει να πάρει τους πιλότους, και ακούσαμε πολλές προσπάθειες που έχουν γίνει, και να, μέσα από εκεί να στηρίξει και να πάρει την εμπειρία. Αυτό είναι το από κάτω προς τα πάνω, στη δική μου γνώμη, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δηλαδή κάποιοι ξεκινάνε, κάνουν το implementation research, και από εκεί και πέρα θα πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους βρει η πολιτεία για να προχωρήσει και να κάνει το capacity building. Δεν έχω τίποτα άλλο παρά μόνο να ευχαριστήσω πολύ εσάς. Είναι τελευταία συνεδρία που το λόγο έχετε εσείς, ο κύριος Τουσουνίδης που είναι και ο πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής, και φυσικά ο τελευταίος που θα δώσει και το δικό του λόγο και τον επίλογο, ο πρόεδρος, ο καθηγητής, ο κύριος Ρώσος. Εγώ σας αφήνω. Κύριε Παναγιωτόπουλε, συντονίσετε το τελευταίο τραπέζι με τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής και με τον πρόεδρο του FFN. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Ήταν πραγματικά μια εξαιρετική συνεδρία. Τα προβλήματα τα γνωρίζαμε. Δεν είμαστε καινούργιοι σε αυτόν τον τόπο. Υπόθηκαν με ένα πολύ έντονο τρόπο και γλαφυρό, αλλά πρέπει να λέγονται αλήθειες, όπως λέει και ο κύριος Λιονής, και μόνο έτσι θα προχωρήσουμε. Προχωρούμε τώρα στο κλείσιμο του συνεδρίου. Θα μου επιτρέψετε να παρουσιάσω ως απερχόμενος πρόεδρος μερικές από τις δραστηριότητες που είχαμε σαν FFN, δεν θα σας κρατήσω πολύ. Κυρίως εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους οι οποίοι συμμετείχαν και σαν ομιλητές, αλλά και σαν προεδρία, σαν ακροατές. Είναι εξαιρετική τιμή σε μας. Να πω πολύ γρήγορα ότι ξεκινήσαμε από το 18, δηλαδή είμαστε περίπου 3,5 ετών τώρα. Την πρώτη μας συνάντηση έγινε το 18. Προχωρήσαμε στο 19 το πρώτο συνέδριο που ήταν γεφυρώνοντας το κενό, σε μια προσπάθεια να δούμε τι προβλήματα έχουμε στον ελληνικό χώρο και να δώσουμε λύσεις. Στη συνέχεια κάναμε το πανευρωπαϊκό δίκτυο που είχαμε 1,000 εγγραφές και παρακολούθησαν πάρα πολλοί σύνεδροι και ήταν πάρα πολύ επιτυχημένο. Συμμετείχαν 23 χώρες. Την ίδια χρονιά και σε μικρό χρονικό διάστημα κάναμε και το δεύτερο ελληνικό συνέδριο καταγμάτων ευθραστότητας, και εκεί είχαμε 600 συνέδρους γεγραμμένους με 350 αιτήσεις νέων μελών. Αυτό μας δίνει πολύ θάρρος, και φέτος είχαμε πολλές εγγραφές, θα μας τα πει αυτά ο κύριος Τουσουνίδης. Αυτό δείχνει ότι η κοινωνία είναι έτοιμη, είμαστε έτοιμοι, είναι όριμες οι συνθήκες. Έχουμε τη γνώση, απλώς μας χρειάζεται λιγάκι η μέθοδος για να προχωρήσουμε. Και βέβαια φτάσαμε στο τρίτο συνέδριο το σημερινό, το οποίο είναι πάρα πολύ επιτυχημένο, χάρη στις προσπάθειες του Διοικητικού Συμβουλίου. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω και το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, την κυρία Μιχαήλ, τον κύριο Γρηγόρη Βογιατζή, τον κύριο Παπαθανασόπουλο, την κυρία Ζαφυροπούλου και τον κύριο Λιονή, που ήταν μέλη αυτού του Συμβουλίου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόεδρο τον κύριο Δρόσο και τα νέα μας μέλη, την κυρία Γαρδέλη, τον κύριο Σγάντζο και την κυρία Πανουριά. Έχουμε πολλές ελπίδες στη συνεργασία μαζί τους. Η Οργανωτική Επιτροπή και ο κύριος Τουσουνίδης έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Λιονή, που προείστατος Επιστημονικής Επιτροπής και έφτιαξε ένα καταπληκτικό συνέδριο. Το γραφείο που μας υποστήριξε, την κυρία Νικολοπούλου, τον Παύλο από την Εβεντόρα, την γραμματέα του FFN, η οποία έχει γίνει και γραμματές τώρα του Ευρωπαϊκού FFN, την Κατερίνα την Αθανασοπούλου, και τον Μανώλη τον Μέντι, ένα συνάδελφο που με τις ιδέες του μας βοηθάει πάρα πολύ στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και βεβαίως όλες τις εταιρείες, τους χορηγούς μας, την Λίλη, την Άμζεν, την Ελπέν, την
MSD, τη Pfizer, τη UCB και τη Unipharma. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πατάμε στους ώμους γιγάντων. Πρέπει να αναφέρουμε τη μεγάλη προσφορά που είχε ο κύριος Λυρίτης, αλλά και η ΕΜΟ και η Έλιος, στο να διατηρηθεί το ενδιαφέρον για την οστική υγεία. Τους ευχαριστούμε πολύ για όλο το έργο που κάνανε, για τις κατευθυντήριες γραμμές. Και τέλος, σας ευχαριστώ όλους και δίνω το λόγο στον κύριο Τοσουνίδη για να συνεχίσει. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής. Ευχαριστώ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θα ήθελα να θυμίσω ότι αυτό το συνέδριο, ο αρχικός προγραμματισμός ήταν να γίνει διαζώσεις. Κάπου στα μέσα Μαρτίου, αρχές Ιουνίου, αν δεν απατώ, πήραμε την απόφαση να το κάνουμε διαδικτυακό, φοβούμενοι ότι αυτή την εποχή θα υπήρχε έξαρση του κορονοϊού και δεν θα μπορούσαμε να συγκεντρωθούμε όλοι στην Κρήτη. Αυτό ήταν μια αναγκαιότητα η οποία με λύπησε βέβαια εμένα, γιατί θα θέλαμε να σας έχουμε όλους εδώ στην Κρήτη. Αλλά εν πάση περιπτώσει το συνέδριο που έγινε διαδικτυακά νομίζω ότι ήταν οργανωτικά πολύ καλό, χάρη στις προσπάθειες της Επιστημονικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του FFN. Επίσης, η κυρία Νικολοπούλου βοήθησε πάρα πολύ και η κυρία Θανασοπούλου, επίσης, όπως είπα, τη γραμματέας τα μέγιστα. Να υπενθυμίσω ότι είχαμε πάνω από τις 500 εγγραφές σε μια δύσκολη περίοδο και συνεχώς παρακολουθούσαν το συνέδριο πάνω από 120 ανθρώπους συνεχώς. Το οποίο είναι σχετικά μια επιτυχία. Είχατε πει ότι ένας στους δύο, αν παρακολουθεί, είναι καλό, αλλά και 130 άτομα νομίζω ότι είναι αρκετά που παρακολουθούσαν και κάτι γίνεται. Επίσης, οργανωτικά, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια εξ αρχής στον κύριο Δρόσο και σε εσάς που προσκαλείτε μια άλλη εταιρεία στο επόμενο συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη. Και αυτό είναι το νόημα του δικτύου, όπως είπα, να διαπλέκονται οι ιδέες, οι απόψεις, οι δράσεις και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτά είχα να πω. Επίσης, το μόνο που θα ήθελα να πω ότι δύο θέματα αναδείχθηκαν έτσι, κατά τη γνώμη μου, σε αυτό το συνέδριο είναι ότι η διεπιστημονικότητα και όχι η πολυεπιστημονικότητα, όπως είπε ο κύριος Λιονής, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και το άλλο είναι ότι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε για να προωθήσουμε τις ιδέες μας να γίνουν πράξη είναι η εφαρμογή του Μητρώου. Και εδώ θα ήθελα πολύ να είχε εμπλακεί ο κύριος Λιονής παραπάνω και να μας πει την εμπειρία του από το Μητρώο του καρκίνου στην Κρήτη. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ίσως μια άλλη συζήτηση που πρέπει να κάνω σε κάποια άλλη στιγμή. Αυτά ήθελα να πω. Και... Ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και το Σουλίδη. Πάρα πολλές ευχαριστίες. Για την εξαιρετικό συντονισμό του όλου προγράμματος. Και τώρα ο κύριος Δρόσος, ο νέος πρόεδρος, θα μας πει τι σχεδιάζει, αν μπορεί να μας αποκαλύψει, δεν ξέρω κατά πόσον είναι confidential οι πληροφορίες αυτές. Τι θα περιμένουμε από την Αλεξανδρούπολη. Κύριε Δρόσο. Γεια σας και από μένα. Όπως διαπιστώσαμε σήμερα, αυτές οι δύο τελευταίες συνεδρίες, η πρώτη που έλεγε για προκλήσεις και προτάσεις στην εφαρμογή των στόχων του FFN, που αν θυμάστε η δική μου πρόταση ήταν προβλήματα και εμπόδια, αλλά αυτό όπως πολύ καλά είπατε, θα φωτογράφιζε τους πολιτικούς, γιατί αυτή είναι το πρόβλημα δυστυχώς. Όταν λέμε πολιτική υγείας, κάποιοι το σχεδιάζουν. Κάποιοι πρέπει να ακούνε και να το εφαρμόζουν. Τέλος πάντων, ακολουθήσαμε την πιο έτσι ήπια προσέγγιση και είπαμε προκλήσεις και προτάσεις. Το δεύτερο λοιπόν session το απογευματινό απλώς ανέδειξε ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θέλουμε να δούμε το πρόβλημα. Αν ήθελαν να δουν το πρόβλημα μέχρι τώρα αυτοί που έπρεπε να το δουν, θα το είχαν επιλύσει. Για διάφορους λόγους δεν θέλουν. Αυτά που είπε ο κ. Καραχάλιος, το είχα μερικό ζήσει και εγώ την εποχή που τότε διευθυντής μου ο κύριος ο κ. Βερέτας ήταν πρόεδρος της ΕΧΟΤ, όλοι βρίσκουν μια δικαιολογία να μην εφαρμόσουν κάτι που είναι προφανές. Όταν αποφάσισαν να εφαρμόσουν την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα φάρμακα, έγινε. Όλοι λέγαμε, καλά τώρα, ποιος θα κάτσει να γράψει φάρμακα, μετά οι υπολογιστές, μία θα δουλεύουν, μία δεν θα δουλεύουν, τώρα ξέρουμε στην Ελλάδα είμαστε. Κάποια στιγμή μας είπαν,
θα γράφεται και ηλεκτρονικά στις ακτινογραφίες. Καλά, δεν έχουμε γραμματείς, δεν έχουμε φαρισαίους, πέρασε και αυτό. Όταν αποφάσισαν να βάλουν έλεγχο στην κάποιον έλεγχο, ή τέλος πάντων, είναι προσπάθεια να ελεγχθούν κάπως υπέρ συνταγογράφηση αντιβιωτικών, έγινε σιγά σιγά. Όταν λοιπόν θα αποφασίσουν, αυτοί που πρέπει να αποφασίσουν, θα προχωρήσει και το δικό μας θέμα. Αυτά τώρα οι επιστημονικές εταιρείες να μιλήσουν, οι επιστημονικές εταιρείες μιλάνε. Το θέμα είναι αν ακούν αυτοί που πρέπει να ακούσουν. Τέλος πάντων, λοιπόν, επειδή θέλουμε να γίνουμε προκλητικοί στο επόμενο συνέδριο, γι' αυτό δώσαμε τον τίτλο «Προκλήσεις και προτάσεις». Αυτός ο τίτλος, δηλαδή, που δόθηκε σε αυτό το session που κάναμε σήμερα, που ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, αν ήταν πρόταση του κυρίου Λιονί ή του κυρίου Παναγιωτόπουλου ή και των δύο. Έτσι λοιπόν, προκλήσεις και ευκαιρίες θα λέγεται ο τίτλος του επόμενου συνεδρίου. Είπαμε να το κάνουμε υβριδικό για να έρθουν στην Αλεξανδρούπολη οι ομιλητές, οι πρόεδροι και όλοι αυτοί που θα παρουσιάσουν εργασίες. Αλλά επειδή, όπως είπαμε και άλλη φορά, είμαστε μια πολυσυλλεκτική επιστημονική οργάνωση ή καλύτερα δίκτυο, και υπάρχουν μέλη οι οποίοι δεν έχουν την υποστήριξη που έχουμε εμείς οι γιατροί, ώστε να ταξιδέψουν, να παρακολουθήσουν το συνέδριο κτλ., να παραμείνει και το διαδικτυακό κομμάτι. Και απλώς να συνημερώσω ότι ίσως σας φαίνεται λίγο νωρίς το Μάιο σε μερικούς μήνες, αλλά είπαμε να επιστρέψουμε στον αρχικό μας σχεδιασμό, που πήγε να μας το χαλάσει λίγο η πανδημία του κορονοϊού, να το κάνουμε κάθε άνοιξη, διότι θέλουμε να πηγαίνουμε μαζί με την άνοιξη, γιατί το δίκτυό μας συμβολίζει την άνοιξη μιας καινούργιας προσέγγισης. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε όλους και τους συμμετέχοντας στο πάνελ, αλλά πολύ περισσότερο τους παρακολουθούντες στο συνέδριο, και να δώσουμε ραντεβού στην Αλεξανδρούπολη του χρόνου. Αλλά πριν όμως, δεν πρέπει να ησυχάσουμε. Πρέπει να δραστηριοποιηθούμε όλοι, γιατί οι μεγάλες αλλαγές ξεκινάνε από την αλλαγή τη δική μας και αυτές είναι καθημερινές. Και θα σας καλέσουμε σύντομα, όλα μας τα μέλη και όσους άλλους φίλους θέλουν να συμπαραταχθούν μαζί μας, για να κατεβάσουμε προτάσεις και ιδέες, γιατί όπως λέει το FFN, οι αλλαγές γίνονται με δεδομένα. Και δεδομένα ζωντανά, φρέσκα, δικά μας. Επομένως, μας ενδιαφέρουν τα δεδομένα και αυτά τα δεδομένα θα προκύψουν μέσα από δράσεις που θα κάνουμε. Επομένως, ξεκινάμε από σήμερα μία πρόσκληση σε δράσεις. Ελάτε μαζί και θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Χαίρετε, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.